Μπειρατής. Τώρα. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την εκπομπή. Είναι το ΠΑΟΚ 24. Ένα εκπληκτικό μπραντ ενημερωτικό. Σοβαρός πρόλογος, επιτέλους. Είμαστε οι ενημερωτές, κάποιοι από τους ενημερωτές του ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είμαστε εμείς το ΠΑΟΚ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πες για ΠΑΟΚ, άρχισε και έτσι, ρε. Έχεις αρχίσει να αμφιβάλλεις πολύ για το IQ των ακροατών μας πάντως. Γιατί όταν πάω να πω κανένα αστείο, το διορθώνεις, σου λες κάτσε μην το πιστέψουν. Αυτά που έχω ακούσει, ρε. Σήμερα έβριζα ένα στο Facebook. Με έβρισε να πούμε μια βλακία, του έριξε κάτι πινελίκια από το που ξύπνησε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την αλφαβήτα. Τι να, υπάρχουν και αυτοί. Με ποια αφορμή έγινε αυτό. Ε? Γιατί εσύ δεν δίνεις και αφορμές γι' αυτό. Ναι. Τι είναι. Έχω καταλήξει ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το δικό σου. Είσαι ο ίδιος γιατρός σου. Είσαι ευφυέστος και δεν σε πιάνουν οι άλλοι. Ρε. Όχι, όχι. Πήγε στον Κόλκα για να βρει λύση. Εγώ σκέφτομαι ποδοσφαιρικά σε μια κοινωνία που σκέφτεται όλα τα άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα πρέπει να σκέφτομαι κι εγώ όλα τα άλλα. Εντάξει, τι να κάνω. Ή θα πρέπει απλώς να του λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ποδοσφαιρική να ακούω. Δεν σκέφτομαι αν ο ένας είναι έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο ένας έκανε πετικιούρ, ο άλλος έκανε, ξέρω εγώ, το ένα. Τα παπάρια μου. Sorry και όλα, είναι ραδιοφωνικό. Ωραία. Αλλά πραγματικά ρε φίλε, δεν πρέπει να σκέφτεσαι ποδοσφαιρικά. Πρέπει να λες όλα τα άλλα. Ότι πήγαν στο Μαρκής. Σας είπα που πέρασα το Μαρκής μια μέρα. Και μου λένε τα παιδιά στο Μαρκής, ρε Σταύρο, ποιος τα λέει αυτά, έχουμε να τους δούμε τρεις μήνες. Και εκεί και σε κανένα ρεπό. Ποιοι πήγαν τελευταίοι. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Γιατί άλλα λέγονται. Ρε εσύ σου λέω τώρα. Α, για άλλα μαγαζιά προφανώς. Αγανάκτηση στο Μαρκής. Για το χρέωμα που τρώνε. Ωραία. Και τι να, εσύ είσαι στη μέση τώρα. Τους ξέρεις τους μεν. Ξέρεις τους δε. Έχεις την πίεση από πέρα. Τώρα που κερδίζει ο Πάκο δεν ξέρει τι θα είναι. Άμα μπεις στη σελίδα του Μαρκής, έχει, ξέρεις, ρε παιδί μου, βαθμολόγησε τη σελίδα. Με βάλα μια φορά, ρε, και που λέει, με πήρε ο γαμπρός. Και λέει, έχουν από σχόλια από κάτω και λένε, καταστρέφετε τα παιδιά μας. Άμα τους δείτε εκεί, διώξτε τους. Τώρα που κερδίζει δεν έχει τίποτα. Όλα καλά είναι. Έτσι, όχι, μένουν κατάλοιπα, ρε, μένουν κατάλοιπα. Άσε τώρα. Υποβόσκει πάλι αυτό το πράγμα. Η Φόρτσα τι έκανε. Πανταχού παρούσα. Φόρτσα. Άκουσε τον κύριο χθες που πήρε και αποθέωνε. Ναι. Διάβαζα το Σάββατο, διάβαζα την Κυριακή, πήγε Δευτέρα και ακόμα διαβάζω. Μα η αλήθεια είναι ότι το κοινό διψάει για να διαβάσει. Θέλει να διαβάζει αν είναι δυνατόν μια εβδομάδα. Αν μπει μια εφημερίδα του ΠΑΟΚ όπως η Φόρτσα στο Πανεπιστήμιο, θα είναι το μόνο μάθημα που θα περνάμε. Κανονικά. Πήρε τηλέφωνο του Ντοστογεύσκη, λέει δεν πουλάνε τα βιβλία μου, διαβάζουν όλοι Φόρτσα. Πώς το είπες αυτό, αρέσει. Ωραίο, ε, σου αρέσει. Δεν το. Εντάξει, είναι από την. Είναι ψαγμένο, είναι ψαγμένο. Σκόβεται το ρεύμα στο Δετζίκη συχνά. Εσύ θα είναι τόσο καλά ενημερωμένοι για τη Φόρτσα που θα το περνάνε το μάθημα. Δεν θα χρειάζεται πολύ διάβασμα. Θα την έχουν διαβάσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Να σου πω, τι δράμα βιώνετε στο Δετζίκη με το ρεύμα. Το πάτε κοφτό, τι γίνεται. Εντάξει, φίλε, διαφορέ κόπηκε. Σε κρίσιμες στιγμές βέβαια, αλλά κομπική διαφορές. Ο οποίος τον Πατσόκο δεν ξέρει το hotspot. Εντάξει. Μα δεν έχει καλό 3G, 4G, δεν έχει εκεί πέρα. Δεν έχει. Δεν έχει. Το hotspot. Του κόμπηκε και εμένα, και εμένα το ίντερνετ το βράδυ, χωρίς λόγο. Έπεσαν κάτι πινελί και κάτι mail, κάτι τέτοια. Έχεις τέτοιο, σταθεροποιητή τάση, αυτό το UPS. Έχεις. Σπρίζεις εννοείς. Στον υπολογιστή για να έχεις τουλάχιστον υπολογιστή όταν κόβεται. Όχι, είχα την μπαταρία του υπολογιστή. Α, ήσουν από λάπτοπ. Ναι, δεν είχα ίντερνετ όμως. Καλό μεσημέρι, μετά τα προσωπικά μας, ξεκινάμε την εκπομπή. Δεν είναι προσωπικά μας, όλα αφορούν τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και το σκόπι και το ρεύμα είχε να κάνει με την ενημέρωση που παρήχεις. Και το μόντεμ μπορείς να βάλεις στο GPS πάντως. Και να έχεις λίγο ρευματάκι να την κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα. Σταμάθω. Αυτά που του είπες τώρα είναι επίσης... όχι η NASA. Γιατί όλοι ασχολούνται με διαστημόπλια, τι έχει γίνει από χθες, το έχω χάσει. Γιατί ανακοινώθηκε ότι θα κάνει μονάδα διαστημική υπηρεσία. Ποιος δε, ο Σιριζάς. Ο παπάς. Ναι. Τι να κάνει διαστημική υπηρεσία ρε τώρα, τι είναι αυτή ρε. Αν είναι δυνατόν. Σεπτέμβρη μας βλέπω να... Δηλαδή κάποια στιγμή συζητήσαν τι θα ανακοινώσουμε, είπαν θα ανακοινώσουμε αυτό και είπαν όλοι ωραίο να το ανακοινώσουμε. Δηλαδή δεν σκέφτηκε κανείς να πει μήπως μας κράξουν διότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα είναι ακραία ρε παιδί μου και είναι λίγο παράλογο. Ενώ μας λείπουν 99 ευρώ για να συμπληρώσουμε 100 στάρικο, να λέμε θα κάνουμε υπηρεσία διαστημική. Δεν το σκέφτηκε κανένας. Όλοι είπαν εντάξει, ωραίο είναι να το πούμε. Ρε, επίτηδες τα κάνουνε για να τους κράζουμε για αυτά. Από προσανατολισμούς κοινωνικούς. Ναι, από προσανατολισμούς, καθαρά. Δικαιώνεται ο συνωμοσιολόγος. Είναι η τέτοια εποχή. Μα δεν είδες. Δηλαδή, όποιος σκέφτεται πρακτικά είναι εξωγήινος. Αυτά που λέει ο Σόρας, νομίζεις ότι είναι τυχαία. Που έδωσε συνέντευξη. Ήδη την αφήσα τη γέλιο. Ναι, τη γέλιο, ρε φίλε. Τη γέλιο. Κάνει το μόνο εγώ δεν γέλασα. Γιατί? Ερωτευμένο συνέλευση. Δεν κατάλαβε, Χριστό. Ναι.
Ρε, κάθε χρόνο το κάνει αυτό. Κάνει το αντιβαλεντίνο. Ναι. Κάθε χρόνο. Ναι. Και φέτος η αφίσα του λέει ερωτευμένων συνέλευσης. Πώς λέει Ελλήνων συνέλευσης που το λέει ο Σόρας. Και λέει, ακούς, Σόρα 21.00. Το Μπατμανίδη. Τι μορφή είναι αυτή. Δεν με έχει αποθεώσει κανείς για την ανακάλυψη του Μπατμανίδη που έχω κάνει. Δεν πρέπει σε κάποια φάση να. Τον Μπατμανίδη το χρεώνω σε σένα και στον Παυλίδη. Ήταν από τον Χρήστο ο Παυλίδης. Ήταν ξετρελαμένος από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα. Εμφάνισα πρώτη φορά στο Μέτροσπορ. Στο εχθρικό Μέτροσπορ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, εχθρικό μωρέ. Εχθρικό, εντάξει. Αλλά. Εκεί τον εμφάνισα και έκανε Δέλτα Γάμα Εθνική και τέτοια. Υπήρχαν τότε αυτές τις κατηγορίες. Δεν υπήρχε Football League. Εραστεχνικά, έπαιρνε τηλέφωνο, ρωτούσε τα σκορ. Ναι, ναι, καλύτερη του ήταν. Μιλούσε κάτι κοκκινομάγουλος. Ό,τι κάνει ο Καγκάτσης και ο Τεβεκέλης τώρα. Τέλος πάντων, τα ξεπερνάμε αυτά. Τι να πούμε τελευταία μέρα των μεταγραφών. Τι να πούμε. Ιδανική. Χαμός, εμείς δώσουμε. Εμείς δεξιά, αριστερά, πάσα, πάσα, πάσα. Πώς ήταν ο Βασίλης ο Τσάρτας κάποτε. Καταρχήν τα αγαπημένα μας Γιάννενα. Βέβαια. Αγαπημένα. Εξαιρετικές σχέσεις. Ναι. Ναι. Στον Πανιόνιο. Πολύ καλές σχέσεις. Αδέρφια. Και Χριστοβασίλης και Ζαμάνης και όλοι αυτοί είναι αδέρφια. Γιατί ο Πανιόνιος τι σου έκανε. Τίποτα. Πούλησε τον παίχτη αλλού. Τίποτα. Εντάξει. Χθες δεν τα λέγαμε. Και σε εσένα τον πούλησε. Δεν τρώω παραμύθι ότι. Έλα, δεν φταίει ο Πανιόνιος και είναι μόνο η. Αν ήθελε να μας τον δώσει, θα μας τον έδινε. Θα τόλμη το θέμα μπαμπά. Κοίτα, Άκη, ήθελε, αλλά δεν κεγόταν κιόλας. Βασικά ήθελε να κάνει πληστηριασμό, ρε παιδί μου, να πάρει φράγκα. Καλά εξηγήθηκε. Όλο καθένα για την πάρτι. Μα αρεφάρτε επέλεξε ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά και ο Πανιόνιος θα μπορούσε να είναι σαφής ότι. Με 8 παίκτες από τον Ολυμπιακό. Δύσκολο. Θέλει εμάς. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα πάρουμε, έτσι. Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά κάτι πιτσιρικά στο παθρακικό. Ή τουλάχιστον αυτό βγάζουμε προς τα έξω. Ότι δύσκολα δεν... σήμερα να γίνει κάτι. Όχι. Ναι. Ενδρίκε, τεράστιος Ενδρίκε, θέλει να παίξει. Έτοιμος. Βάλ τον αύριο, ρε. Όχι, ας τον αύριο. Αύριο έχει κάτσο. Ας τον αύριο. Άσον, 3-5-2 αύριο. Έχουμε εξτρέμ. Έμεινε κανένα. Όχι. 3-5-2. Γι' αυτό σου είπα, βάλ τον αύριο, ρε. 4-4-2 μπορούμε να παίξουμε. 4-4-2. Ναι. Δεν είναι. Παίξε 3-5-2 να σε δύο θεούς. Ούτε φάση δεν θα κάνουν αυτοί. Έχεις full back, δύο full back έχεις. Έχω αυτά δύο είναι. Full back, αυτά είναι. Αλλά πολύ full back. Και γεια σας. Πολύ full back. Επιθετικούς έχεις δύο. Έχω, ρε, Μιστακίδη Κουλούρη. Μιστακίδη Κουλούρη. Μετά. Μετά τι μετά. Άλλος επιθετικός. Επιθετικός. Περιφερειακός. Για να παίξει περιφερειακά. Για αύριο τώρα συγκεκριμένα λέμε. Δεν έχω Κλάους. Σίγουρα. Ο Κλάους πόσες αγωνιστικές είναι. Μία. Μία μόνο. Πώς να φάει, δεν μαχαίρωσε κανένα. Δεν ήταν και αρχηγός. Ευτυχώς δεν ήταν αρχηγός. Να είναι καλά. Και αυτό εδώ... μπορεί να σκέφτηκαν. Και εδώ ο Γλύκος λέει: Κόκκινη δεν θα φάει ποτέ. Άσε τον Γλύκο αρχηγό γιατί είπε τους άλλους. Ναι, γι' αυτό τον αλλάξανε. Όχι, αλλά λέμε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε χορηγούς εκπομπής για να δούμε τι έχουμε σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ο Πειρατής είναι μαζί μας. Τρίτη σήμερα. Metal Night. Beer and Metal Night. Στον Πειρατή, Διογένους 17. Στην κάτω Τούμπα. 2+1 δώρο σε όλες τις βαρελίες και στις Πριμάτων. Πίσω από τα ντεξ ο Παναγιώτης Σκαλμπελτζής. Ναι. Burger and Shake στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Το καταγγέλλω το Burger and Shake, το αίτητο Burger and Shake, διότι δεν είναι για Σάββατο βράδυ αργά. Πάω σινεμά εγώ συνήθως και μετά δεύτερη φορά την πατήσαμε με τον γαμπρό μου. Πήγαμε εκεί τετράδα, 4 άτομα πήραμε 7 πιάτα. Πού πάτε ρε Παπαδόπουλε. Φάτε εκεί κάτι ελαφρύ βράδυ, αλλά δεν γίνεται. Βλέπεις τον τιμοκατάλογο εκεί. Βλέπεις τα μπέργκερ, βλέπεις τις πατάτες τις ωραία τηγανισμένες, πίνεις και μια κοκακόλα, μετά παραμιλάς στον ύπνο σου. Πάντως έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα, παιδιά. Είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι του κέντρου, καταπληκτικές μουσικές, πολύ ωραίος κόσμος και προσφορές ειδικά την ημέρα. 12 με 6 υπάρχει το lunch break που είναι μπέργκερ, πακέτο είναι αυτό, μπέργκεράκι, πατάτες και σπιτική λεμονάδα 5 ευρώ. Και αν δουλεύετε κάπου εκεί στην περιοχή, να ξέρετε ότι έχετε 15% έκπτωση με μια συγκεκριμένη κάρτα που σας την διανέμουν στα γραφεία σας. Και για κάθε αγορά, ό,τι και να αγοράσετε, έχετε 15% έκπτωση στην Κούσκουρα, εκεί στα Burger and Shake. Και ένα δωμό μαζί μας την πρώτη ώρα, η ειδική σε ανακαινήσεις με πολλές προσφορές, με 6 άτοκες δόσεις μπορείτε να έχετε σε κάθε ανακαίνιση.
Μπείτε ένα δωμό παύλανακίνηση.gr, τηλεφωνήστε 2311-241-508. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Ο πρώτος φίλος αναρωτιέται, θα παίξει ο Πρίγιοβιτς αύριο, έστω αποστολή. Η πιθανότητα έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με πολλά προβλήματα μπροστά, λογικά θα είναι. Λογικά θα είναι για να υπάρχει άλλη μια λύση στην επίθεση. Δεν έχει. Στον πάγκο δηλαδή θα είναι. Στον πάγκο θα το παιδί δεν είναι έτοιμο όμως. Δηλαδή δεν. Και αυτό το κολοπέχνητο το περνάμε όλοι στον Ντούκου. Αλλά... Ποιο Ντούκου? Όχι, όλοι γύρω-γύρω. Όχι εμείς, εμείς ξέρουμε. Έχουμε ζήσει μία φορά στο Άλευση Αρίνα. Όσοι δεν καταλαβαίνουν θα το δουν αύριο, καταλάβουν. Αρκεί να μην είναι αργά. Κάτι μου στείλε ο Ντίνος τώρα, κάτσε να δω τι έχει ο πειρατής σήμερα. Ναι, πες μας γιατί έχουμε θέματα του ΠΑΟΚ. Να δούμε πού πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές. Πώς διαμορφώνεται το ρόστερ. Αλλάζουν τα πράγματα. Έχει προσταφαιρέσεις. Να δούμε τι λύσεις υπάρχουν. Να δούμε πόσοι έφυγαν τελικά και πώς θα είναι πλέον το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Με κάθε μπέρκερ καταναλώνεις τον πειρατή, λαμβάνεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τρία εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία των Dropkick Murphys. Παρασκευή 10/1/17 και 5 t-shirt της μοναδικής Ιρλανδοαμερικάνικης μπάντας. Πλάκα, πλάκα. Ο Ντίνος, ο πειρατής. Ναι. Κλήρωση. Κληρώνει εισιτήρια, ρε. Τι μόνο εσύ τα κληρώνει. Κοίτα, θα πας μια μέρα. Ρε, θα πα, θα αφήσει τα φράγκα εκεί στον Τίνο. Θα πιει μπύρε. Ναι, αγοράκι. Πού θα γίνει η κλήρωση. Όχι, εμεί. Δεν μα έδωσε. Δεν μα έδωσε. Δεν μα έδωσε. Δεν μα έδωσε. Πρώτα, Dropkick Murphys. Θα πάμε εκεί να δούμε ένα ματ και θα τα αλλάξει το σύστημα. Θα λε, με πιάσαν τρει τον πειρατή και μου είπαν αυτό. Έχει τηλεοράσει, βέβαια. Θα γίνει χορηγό δηλαδή αυτόν που σου είπαν, θα γίνει ο πειρατή. Και θα παίρνεις και εισιτήρια. Πότε, σήμερα είναι η κλήρωση το βράδυ, έχει. Πότε είναι η κλήρωση, ρε Σταύρε? Εκεί με κάθε. Παίρνουν κουπόνι και κάποια στιγμή γίνεται η κλήρωση. Να σου πω, ρε Μάρι. Άντε πια. Δεν το έχω το πινελίκι. Τώρα πού είναι το. Φύγετε, βλέπεις. Σοβαρό είναι τόση ώρα. Βέβαια. Πόσο σοβαρό είναι και τώρα το χάλασε. Μέχρι και 9 Φεβρουαρίου. Ωραία. Η κλήρωση. Ντίνο, θα έρχεται εκεί ο Μάριος, του κερνά ένα καφέ. Έτσι και έστω ένα καφέ πίνει αυτός. Ναι. Θα βλέπει τα ματσάκια, αλλά θα έχει δικό του τραπεζάκι. Τραπεζάκι Μάριο, έτσι είναι η συμφωνία με το, με το άλλο μαγαζί. Ναι. Την 5η 9 Φεβρουαρίου. Συναυλιάρα είναι. Σημεία, στο tribute party που θα γίνει στον πειρατή, μας ενημερώνει ο Ντίνος, ο κορυφαία μορφή, παραδοσιακό μέλος στον Αμπαλαέα. Τώρα έχει σοβαρευτεί. Δεν έχει κάνει οικογένεια και τέτοια, δεν είναι για πολλά. Εντάξει, καλός είναι. Αλλά για μπύρα φίλος και χάπουκερ. Ρωτάει, χθες γράφτηκε ότι ο Καλογερόπουλος έγραψε στο φύλλο αγώνα για χτύπημα εκτός φάσης και ότι είναι πιθανό να τιμωρηθεί ο Κλάους με τρεις αγωνιστικές. Και πώς θα δείξω εγώ το βίντεο και είναι εκτός φάσης ενώ είναι στη φάση? Το βίντεο θα δείξεις. Ναι, λέμε τώρα. Δεν, το φύλλο αγώνα ισχύει. Αν γράφει ο άλλος ότι βίαζα παρθένες στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει βίντεο που δεν βίαζα παρθένες στον αγωνιστικό χώρο. Το βίντεο χρησιμοποιείται για το αν έκανε λάθος τον παίχτη. Αν έγραψε π.χ. ήταν ο Μιστακίδης και όχι ο Αθανασιάδης. Θα πούμε ότι έκανε λάθος τον παίχτη και θα δούμε το βίντεο και θα πούμε αχ, είδες τι φάση είναι. Δεν πειράζει. Ναι, ναι. Καλογερόπουλος. Είναι ακόμα Καλογερόπουλος διαιτητής. Και αύριο πάμε στο Μάνταλο. Ανησυχείς? Δεν τον. Το Μάνταλο θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι έξυπνος διαιτητής. Άμα θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει και δεν μπορεί να πει τίποτα. Και μόνο που έχει πει τόσο καλά λόγια γι' αυτόν ο Αχιλλέας Μπέος, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Τώρα από εκεί και πέρα είναι 2-3 διαιτητές, οι οποίοι δεν ανήκουν στη νέα γενιά, είναι ήδη, τους έχουμε δει και είναι και ελαφρώς τσαλακωμένοι, που, οι οποίοι όμως επειδή είναι πολύ καλοί διαιτητές, στο χέρι τους είναι αν θα ακολουθήσουν τη νέα εποχή ή αν θα μπουν και αυτοί στο χρονοτούλαπο. Τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρατηρητής διαιτησίας είναι ο Μπίκας. Εγώ είμαι ήσυχος από εκεί. Τι θα κάνει τώρα στη συμπεριφορά του μέσα στον αγώνα εν λόγω διαιτητής? Ελπίζω να μείνει στα όρια των ανθρωπίνων λαθών, τα οποία επιτρέπονται, επιβάλλονται κιόλας. Όταν παίζουν ομάδες που είναι φαβοροί,
με αντιπάλους ομάδες που παίζουν την κατηγορία τους. Αυτά δεν μας ενοχλούν. Απλά μπορούμε να τα καταλάβουμε μέσα σε ένα αγώνα. Ποια είναι αυτά τα λάθη και ποια είναι τα άλλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Οι μέρες Στάροβιτς στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ που έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι. Αύριο ΠΑΟΚ Τουρ. Το Δευτέρα έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Έχει πράγματα. Έχει... Με τους ψάρωνες έτσι τώρα, τους λες πάλι. Σημαντικά γεγονότα. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Όταν ο άλλος που δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ συνειδητοποιεί ότι όλη η ιστορία είναι ΠΑΟΚ, τρελαίνεται. Γιατί? Ναι, γιατί σου λέει κολλάει, τι έγινε. Αφού παιχνίδι έχει. Μας πρίξατε με τον ΠΑΟΚ. Όλο έτσι, ας πούμε, κάπως. Υπάρχει αυτή η φράση. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα πεντάωρο, δύο ώρες πριν, δύο ώρες τώρα και μια ώρα μετά, όπου κυριαρχεί ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Δεν έπρεπε να το κάνουμε έτσι, βέβαια, το πρόγραμμα. Αλλά... Πάμε στο πρώτο. Δεν βόλεψε αλλιώς. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Τελευταία ημέρα Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα για αλλαγές, για προσταφαιρέσεις, για διορθώσεις στα ρόστερ των ομάδων. Με αυτά θα πορευτούν από εδώ και πέρα για να πετύχουν τους στόχους τους. Υπάρχει μια κινητικότητα, κυρίως στους μεγάλους της Αθήνας. Κάνουν τις προσπάθειές τους, νομίζω ότι αγωνιούν για την πορεία τους. Σωστά είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης στον Sport FM πώς θα καλύφθει το κενό του Μιλιβόγεβιτς. Είναι πραγματικά απορίας άξιο, μια και είναι η μεταγραφή του Ιανουαρίου. Σίγουρα και λόγω ποσού και λόγω θέσης και λόγω. Τα ποσά με τα παίρνεις και ποτέ. Ναι, εκεί μένονται από 12 μέχρι 16, κάπου εκεί είναι τέλος πάντων. Ναι. Αλλά είναι ο Μιλιβόγεβιτς, φίλε. Είναι ο πολυτιμότερος του Ολυμπιακού. Είναι αρχηγός της ομάδας και τον δίνουν. Δηλαδή. Και λέει σωστά ο Άγγελος Αναστασιάδης, ήδη δυσκολεύονται να κερδίσουν όλες τις ομάδες. Πολλά σωστά είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ναι, ειδικά αυτό που λέει κάποια στιγμή ότι στον ΠΑΟΚ κυνηγάμε φαντάζοντα συνέχεια και το κατηγορεί. Είναι το πιο σωστό από όλα. Εννοείται. Αλλά... άρα, εντάξει, εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24. Για να του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε. Ο ΠΑΟΚ τις δικές του κινήσεις ενίσχυσης τις έκανε. Και τώρα, όπως το περιμέναμε, είναι ο καιρός να αποφασιστεί που θα πάνε οι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν στον ΠΑΟΚ και πρέπει να βρουν ομάδες. Κοίτα, να παραχωρηθούν. Τα δύο συμβόλαια που καθόντουσαν το καλοκαίρι αποχώρησαν. Αυτό είναι επιτυχία. Τι εννοείς? Ο Τζιόλης και ο αυτό δεν επηρεάζει την ομάδα αγωνιστικά. Επηρεάζει, φίλε, η ομάδα είναι και μια εταιρεία. Δεν μπορείς να πληρώνεις ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούνται. Δεν είναι το φίλε, δεν το νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει όμως γιατί. Τι σε νοιάζει, πληρώνεις εσύ τον Τζιόλη, τον πλήρωνες? Ρε φίλε, τώρα δεν θέλω να μπαίνει η ομάδα μέσα 30 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί αυτό δεν έχει προοπτική. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει. Καλά. Το θέμα είναι ποιοι θα παίζουν, ποιοι είναι ενεργοί. Ποιους θα υπολογίζει ο προπονητής και βεβαίως πού θα πάνε οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίζονται. Για παράδειγμα, από το πρωί που αναφέραμε ότι ο Νίκος Εκοροβέσης ήδη είναι στα Γιάννενα και προπονείται, έχουμε αντιδράσεις. Υπάρχει ξεφωνητό. Γιατί στον Μπας Γιάννενα, γιατί στον Χρυστοβασίλη? Εντάξει, δε φίλε, είναι ένταση. Προφανώς λύθηκε. Θα μας τα πει τώρα η Ελένη, η Μπούντου, που τα βλέπει. Και θα μας περιγράψει τι λένε οι παοξίδες. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως... Γιατί δεν ακούω πολύ χαμηλά την Ελένη? Μ' ακούτε? Ανέβασε με λίγο, Χριστό. Είναι λίγο κοντή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τώρα το... Εντάξει, τώρα δεν είναι ντροπή. Δεν έχω δοκιευτεί. Λαμπάδα μου εσύ, πες. Έχετε δίκιο, λοιπόν. Ναι. Να πούμε ότι ο Γενάρης δεν είναι, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Δημήτρης, ο μήνας των μεταγραφών. Είναι και ένας μήνας εκαθαρίσεων. Έχει επέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο ο προπονητής έχει δείξει πάνω στους παίκτες οποίους βασίζεται και θέλει να πορευτεί. Έχει φανεί το ενεργό ρόστερ του, ναι. Έτσι, πολύ σωστά. Και ποιοι παίκτες μπορούν να ακολουθήσουν άλλους ξεχωριστούς δρόμους από τον ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα παιχνίδια. Ωραία, πάμε να το κάνουμε ως ένα παιχνίδι, αν και γραμμίσουν. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση αυτή. Να πω, Δημήτρη, ότι στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της αναμονής του Πέδρου Ενρίκε, επειδή ήταν και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Λούμπος Μίχελ, στην κουβέντα στο αν ο ΠΑΟΚ έκλεισε θεωρητικά τις μεταγραφές του με την άφηξη του Βραζιλιάνου στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι εκτός συγκλονιστικού απρόεπτου κλείσαμε, αλλά ωραία με ρωτάτε για τις μεταγραφές. Το θέμα είναι και πώς διαμορφώνεται πλέον το ρόστερ, ποιοι φεύγουν, και αυτό είναι επίσης ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο καλείται να διαχειριστεί κανείς. Ωραία.
Πρώτα απ' όλα, αν μπορείς, ας καλέσεις σε άλλη γραμμή η Ελένη. Ωραία. Κάλεσε σε άλλη γραμμή, γιατί είναι πολύ παράξενο το αποτέλεσμα. Και επειδή είχαμε και ένα παιδί εδώ από σχολή δημοσιογραφίας, πάμε να κάνουμε τεστ. Θα βάλουμε την Ελένη στη θέση αυτής που θα τεστάρουμε, να μας πει απ' έξω τι πήρε και τι έδωσε ο ΠΑΟΚ. Είσαι ταξίδι απ' έξω. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ καλό τεστ. Ας πούμε το παιδί το συγκεκριμένο που ήρθε, να το πούμε, πες σήμερα το πρωί ποιος έδωσε ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ελένη. Άμα ξέρεις, προσλαμβάνεσαι. Ελένη. Ωραία. Λοιπόν, με ακούτε καλύτερα. Σ' ακούμε. Όχι. Και τεστάρουμε πρώτα απ' όλα. Πάλι κοντή είσαι. Τι πήρε ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο. Σ' ακούμε. Λοιπόν, λάθος κόβεσαι. Οι μεταγραφές, θα ξεκινήσουμε από τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος έτσι όπως ήρθε, έτσι θα φύγει, όπως όλα δείχνουν. Έχει ήδη ταξιδεύει μάλλον για την Αθήνα. Υπάρχει συμφωνία με τον Πανιόνιο, είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει και ο ΠΑΟΚ. Συμφωνία για 1,5 χρόνο με την μορφή δανεισμού. Ωστόσο, στην συνεργασία και στην συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν αφενός τον χρόνο συμμετοχής του νεαρού ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμμετοχές που έχουν προβλεφθεί από τον ΠΑΟΚ για τον Λάμπρου και υπάρχει σαφώς και η δυνατότητα... Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Θέλουν να εξασφαλίσουν προφανώς παιχνίδια για τον νέο μεταγραφικό του απόκτημα. Προχθές έλεγε ο Ήβιτς και είχε δίκιο, πώς είναι δυνατόν να προεξοφλήσεις το χρόνο συμμετοχής ενός ποδοσφαιριστή. Κοίταξε, μήπως εννοεί ο ΠΑΟΚ ότι αν δεν συμπληρώσει, ξέρω εγώ, 10 συμμετοχές τώρα θα επιστρέψει? Ναι, υπάρχει και το ενδεχόμενο της πρόωρης επιστροφής, γιατί μιλάμε για 1,5 χρόνο δανεισμό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όταν δανείζεις παίκτες, υπάρχει το πρώτο το οποίο πρέπει να σας απασχολεί. Και τι θα πάει να πει ο Πανιόνιος στο Μιλόγεβιτς? Ξέρεις, αυτό να το βάλεις 6-20 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Καλά, και εσύ μπορεί να το ξεκάνει αυτό. Και να μην το ξέρεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι για να είναι από την αρχή 1,5 χρόνο ο δανεισμός, δεν είχε το πάνω χέρι ο ΠΑΟΚ. Γιατί να περιοριστεί και να δεσμευτεί και να τον δώσει τον παιχνίδι 1,5 χρόνο? Δεν τον υπολογίζει. Είναι μια μεταγραφή για τη μεταγραφή. Εντάξει. Αυτό ήταν σαφές από την πρώτη μέρα. Και να μην τον υπολογίζει, γιατί να δεσμευτεί ούτε 1,5? Μπορεί να βγάλει μάτια. Ο Λάμπρου. Μπορεί να θέλει του χρόνου να του δώσει αλλού. Εγώ πιστεύω, Άκη, ότι ο Τζοβάρας που έχουμε στην ΚΑΠΑ 20 είναι τρεις κλάσεις καλύτερος από τον Λάμπρου. Ο οποίος Τζοβάρας είναι παιχτάρα μεγάλη, εντάξει. Άστο. Λοιπόν. Άρα, με Λάμπρου ξεκίνησες. Ξεκινάμε με Λάμπρου, να πάμε στον Πρίγκιπα. Έμαθα ένα παραλυπόμενο ότι για να πιστεί η πλευρά του, γιατί και ο Λάμπρου έχει άποψη βεβαίως, και ο Χούτος τα λοιπά, ο μάνατζέρ του. Πώς το λένε. Έβαλαν ακόμα και τον Τζακίρη, τον πρώην πρόεδρο, να μιλήσει με το Χούτο. Ναι. Που είχαν συνεργαστεί μαζί αυτοί. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μία παρένθεση στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, γιατί παραμένω στο κομμάτι των αποχωρήσεων και πάω στον Νίκο τον Κοροβέση, ο οποίος είναι ήδη στα Γιάννενα και πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα. Επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε, επιστρέφει στην ομάδα με την οποία κέρδισε την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο το ζήτησε ο ίδιος, ο οποίος είχε πολύ περιορισμένο χρόνο συμμετοχής φέτος, έως ανύπαρκτο. Θα λέγαμε, επιστρέφει πίσω στα Γιάννενα υπό τις οδηγίες του Γιάννη Πετράκη, προκειμένου να ανακτήσει και αυτοπεποίθηση και ψυχολογία, αλλά και να πάρει σαφώς παιχνίδια στα πόδια του για να επιστρέψει ξανά στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι. Διαβάζω την ανακοίνωση από τον ΠΑΣ Γιάννενα που αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Νίκου Κοροβέση με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου. Υπάρχουν και δηλώσεις του 25χρονου Χαλκιδαίου, ο οποίος σημειώνει ότι χαίρομαι πολύ που είμαι, και Χαλκίδα, ναι, που είμαι και πάλι στα Γιάννενα. Για μένα είναι σαν το σπίτι μου εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τις διοικήσεις τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του ΠΑΣ που μου δίνουν την ευκαιρία να πάρω παιχνίδια. Δεν θέλω να πω πολλά, την ομάδα την ξέρω και με ξέρει. Θα δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω τον ΠΑΣ να πετύχει τους στόχους του. Είναι ωστόσο μια έτσι αποχώρηση από το ρόστερ που δημιούργησε αίσθηση, γιατί από αυτό που έχουμε και αντιληφθεί και εμείς από το πρωί που κυκλοφορεί συγκεκριμένη είδηση, μετά τα όσα έγιναν ανάμεσα στον ισχυρό άνδρα του ΠΑΣ Γιάννενα, τον κύριο Χρυστοβασίλη, και στον ΠΑΟΚ, η αίσθηση που έχει αφήσει
η ομάδα των Ιωαννίνων στους οπαδούς του ΠΑΟΚ δεν είναι η καλύτερη. Δεν μπορούν να αντιληφθούν με ποια λογική ο ΠΑΟΚ ενισχύει την ομάδα του Χριστοβασίλη μετά τα όσα έγιναν, μετά τα όσα είπε δημόσια, μετά την σκληρή κριτική εντάξει, που έκανε στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Για να είμαστε δικαίοι, συγγνώμη Ελένη, ναι. Ο ίδιος ο Κοροβέζης ζήτησε να πάει στα Γιάννενα. Ναι, ο ίδιος ο Κοροβέζης, γιατί είναι μια ομάδα την οποία ξέρει καλά όπως... Εγώ ξέρω ότι και άλλη ομάδα τον ήθελε. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι θέλει ο παίκτης από κάποια φάση και μετά. Και τον ήθελε έντονα. Άλλη ομάδα. Ποια? Βέρεια. Κερκυρά. Ο Πλατανιάς. Πλατανιάς, καλή επιλογή θα ήταν. Αυτό είπα και εγώ. Τουλάχιστον μετέφερα τα καλύτερα λόγια. Αντί να τους πάρετε και το ζάρε, τους δίνετε και άλλο δανεικό. Για γέλια είμαστε. Εξευτελίστηκε ο Χριστοβασίλης, θα πάρει τον Κοροβέση για τιμωρία, γράφει φίλος που θυμίζει την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ. Αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που επικρατεί από το πρωί, ότι από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά, και είναι και μάλιστα πολύ πρόσφατα τα όσα έγιναν, δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να προχωρά στην ενίσχυση του ΠΑΣ δίνοντας τον Κοροβέση. Εγώ θα κάνω τον παράγοντα σε κάποια φάση και θα γυρίσω και θα πω ότι παιδιά, ωραία είναι αυτά, συμφωνώ μαζί σας με όλους. Απλά ο παράγοντα σκέφτεται αλλιώς. Να σκεφτεί λίγο και τις άλλες παραμέτρους. Τον παράγοντα ποιας ομάδας κάνει Σταύρο, του ΠΑΟΚ. Ναι. Σου λέει ο ΠΑΟΞης, σου λέει, ναι, ότι αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, θα τους έπαιρνε όχι μόνο το Ζάιρο κτλ. Θα είχαν και χάλια διαιτησία την Κυριακή. Ναι, δεν λειτουργεί έτσι ο ΠΑΟΚ. Θα είχαν και διαιτησία την Κυριακή. Απαντάς εσύ. Δεν λειτουργεί έτσι ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει, ούτε τη δύναμη έχει, ούτε τη φιλοσοφία έχει να λειτουργήσει έτσι. Και ο Ιβάν είναι λίγο ο ελεήμων ισχυρός που συγχωρεί τις κακοτοπιές των Άννα, μπράβο, πατερούλης. Αλλά πρόσεξε με. Παραδείγματος χάρη, αγόρασα πέρσι το Χατζησαΐα. Έχω δώσει δανεικούς στον Πανιόνιο 3 και 4 φορές. Εντάξει, το πιο κομβικό ρόλο από τους τρίτους στα play-off τα περσινά καλούνταν να τα παίξει ο Πανιόνιος. Ο οποίος Πανιόνιος έκοψε βαθμούς σε αντιπάλους και εμείς περάσαμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένο αυτό το πράγμα. Λέω απλά ότι και οι δημόσιες σχέσεις καμιά φορά στο ποδόσφαιρο γίνονται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Το έκανε ο Παναθηναϊκός του Βαρδινογιάννη δεκαετία 80, το έκανε ο Ολυμπιακός του Κόκαλη δεκαετία 90, το έκανε ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη με το 2010. Δηλαδή με τη Λάρισα άσχημο θα ήταν να είχαμε καλύτερες δημόσιες σχέσεις και εντάξει, να πάμε αύριο. Δεν μπορείς να κάνεις δημόσιες σχέσεις, Άκη, τώρα δεν. Οι άνθρωποι είναι μαζί σου, σε μισούν. Τώρα δεν... Είναι κακοί μαζί σου. Είναι πολύ κακοί μαζί σου. Αλλά γενικά οι δημόσιες σχέσεις στο ποδόσφαιρο παίζουν το ρόλο τους. Πάντως εδώ για τον Ζάιρο να προσθέσω ότι τον ρωτήσαμε τον κύριο Μίχελ στο αεροδρόμιο ότι αν υπάρχει έτσι προοπτική να επιστρέψει τώρα τον Γενάρη, ειδικά μετά τα όσα έγιναν, είπε ότι μίλησε μαζί του στην διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πας Γιάννενα στους Ζωσιμάδες. Ο ίδιος σαφώς θα ήθελε να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά από την στιγμή που δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα περισσότερων παιχνιδιών, αυτό που ανέφερε και ο Βλαντανίβιτς, προτιμά να παραμείνει στον Πας Γιάννενα, είναι χαρούμενος, είναι ικανοποιημένος εκεί και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο δανεισμός του σε σύνολο ωραία στο τέλος. Έναν πήρες, Λάμπρου, δύο έδωσες μέχρι τώρα. Ωραία, Λάμπρου, λοιπόν, Κοροβέση. Πρίγιοβιτς, Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Θα σας πω και για τον αντικαταστάτη του. Γιατί τον ξέρετε κι εσείς, βέβαια, επειδή χθες... Τον αντικαταστάτη του στη Λέγκη, αλλά δεν σκηνίζει. Αυτά μην φύγει από κανένα μηχανάκι την ώρα που ακούει. Αυτό θα, δεν τον πήραμε και αντικαταστάτη. Θα το πω με τρόπο, γιατί χθες πολλοί Πολωνοί έτσι επικοινώνησαν και μαζί μας, ρωτώντας για τον Τόμας Νέτσιτ, να τα πούμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αντικαταστήσει. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Έλα, πάρ' το αριμία. Τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς στην ομάδα της Λέγκια με τη μορφή δανεισμού. Βεβαίως για 6 μήνες υπάρχει και οψιόν αγοράς από την Bursaspor για τους Πολωνούς, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτήν την λύση μέχρι το τέλος της σεζόν. Προσωρινή μεν, αλλά δεν αποκλείεται να έχει και διάρκεια δε. Δεν νομίζω κανένα 2 χρόνια να πας να πάρεις το Netster την Λέγκερ. Δύο εκατομμύρια. Πάντως, επειδή εμένα με ρώτησαν χθες διάφοροι της Πολωνοί, οι οποίοι είχαμε επικοινωνία με αφορμή τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, για το τι θυμάμαι, τι θυμόμαστε μάλλον και τι αίσθηση έχουμε τον από γκολ τον Τόμας Νέτσιτ. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο θυμάμαι ότι είναι τραυματισμένος, δεν είχε έρθει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ήταν λίγο έξτρα. Ήταν η πρώτη ομάδα ο ΠΑΟΚ που τον είχε μετά την αποθεραπεία. Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης και κυρίως έδειξε τα καλά δείγματα στην Τουρκία. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν προλάβαμε πολύ να τα δούμε. ΤΣΣΚΑ Μόσχας έπαιζε. Πολύ υψηλό επίπεδο. Σε εμάς μας είχατε γιογιό εδώ στο ΠΑΟΚ ΤΣΣΚΑ. Πριν τραυματιστεί είναι αυτά όμως. Και μετά βρήκε και στη Τσβόλε, τα κατάφερε μια χαρά. Στη Τσβόλε, φίλε,
Και ο Ντάνι Χούσεν θα μπορούσε να τα καταφέρει μια χαρά. Ναι, καλά. Ωραία. Πρίγιοβιτς, μας είπες και την καταστάτη, είναι είδηση σαφώς. Ο Ενρίκε. Λοιπόν, ο Πέδρο Ενρίκε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος όχι απλά ήρθε, μπήκε κατευθείαν σε ρυθμό προπονήσεων, βρέθηκε χτες στην Νέα Μεσημβρία, προπονήθηκε και γιατί όχι, θα τον δείτε Δημήτρη εσείς αύριο ζωντανά, εφόσον, όπως αναφέρει και η ΠΑΕ, είναι απολύτως έτοιμος και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θέλω να πω πολλά, το μόνο το οποίο παραμένει είναι να με δείτε στο γήπεδο αγωνιζόμενο. Με το νούμερο 11 στην πλάτη. Έτσι. Με το νούμερο 11 και τέταρτος ο Ουάρντα, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμη, καθώς παραμένει στο Κόπα Αφρικα, σωστά, η ομάδα του έχει περάσει ήδη τα ημιτελικά, έχει ακόμη μερικές ημέρες μπροστά του στην συγκεκριμένη διοργάνωση, το 7 ο Ουάρντα και 74 στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ, έτσι μια ιδιαιτερότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αιγύπτιου. Ο goalkeeper ο Αιγύπτιος είναι 44. Είναι 44 και ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση. Έχει ήδη που παίζει τώρα, παίζει. Ναι. Έχει ήδη 5 τρόπαια. Είναι ένα πολύ όμορφο και φοβερό στατιστικό. 44 είναι. 44 είναι εν ενεργεία, συμμετέχει στο Κόπα Αφρικα και ετοιμάζεται για μία ακόμη κούπα, για μία ακόμη διοργάνωση στο Παλμαρέτ. Μπράβο. Άρα λοιπόν πήρες 4, σωστικά πήρες 3. Έτσι. Μέσω επιθετικούς. Σωστά. Ενώ επέστρεψε ο Κάτσε και ενεργοποιήθηκε ο Χατζησαΐας. Και ένα στόπερ, ναι, ο Χατζησαΐας. Αυτές είναι οι κινήσεις ενίσχυσης που έκανες τον Γενάρη. Λοιπόν, έδωσες Κοροβέση, είπαμε. Κοροβέση, Λάμπρου, αναφέραμε. Ωραία. Φακούντο Περέιρα, ο οποίος σήμερα αύριο νομίζω είναι θέμα ωρών να προκύψει ανακοίνωση από την Αργεντινή και από την Κολόν Σανταφέ. Υπάρχουν και τοποθετήσεις τόσο της διοίκησης. Πανηγυρίζουν αυτοί εκεί. Πανηγυρίζουν, τον έχουν ήδη καλωσορίσει με διάφορα λογότυπα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δηλώσεις και του προπονητή, ο οποίος ανέφερε χθες, αν θυμάμαι καλά, ότι το μόνο το οποίο απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές. Τα έχουμε βρει σε όλα και με την ελληνική ομάδα αλλά και με τον ποδοσφαιριστή και περιμένουμε την άφηξή του για να ενισχύσει το ρόστερ μας. Υπάρχουν και δηλώσεις του εκπροσώπου, ο οποίος αναμένει και αυτός με τη σειρά του την άφηξη του Περέιρα στην Αργεντινή. Ο οποίος Περέιρα επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους για να επιστρέψει στην Αργεντινή. Σαφώς στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ καλύτερο μια ομάδα της Ευρώπης για να αγωνιστεί το επόμενο εξάμηνο. Ωστόσο ο ίδιος θεώρησε ότι γι' αυτόν θα τον βοηθήσει περισσότερο η Αργεντινή και η επιστροφή του στην πατρίδα του. Όποιος πάντως ήθελε να φύγει, έφυγε. Αυτό είναι αλήθεια. Καλό, κακό. Έτσι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος Περέιρα δεσμεύεται έτσι με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2018, ναι. Γιατί δεν ήταν πολύ σαφές μετά την ανανέωση που του έγινε πριν το πρώτο δανεισμό. Ότι ανανέωσε μέχρι το 2018. Έτσι, ναι. Και έχει μια οψιόν να αγοράσει η ομάδα της Κολόν περίπου 600.000 ευρώ το καλοκαίρι. Έτσι. Να τον αγοράσει. Αν και εφόσον μείνει ικανοποιημένη από την προσφορά του τους επόμενους μήνες, θα μπορεί να κινηθεί και για την απόκτησή του. Άλλος. Λοιπόν, Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο νεαρός επιθετικός. Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος δεν του έχουν κάτι στα πράγματα όπως ακριβώς θα ήθελε. Μετά την Κύπρο θα συνεχίσει, επέστρεψε στην Ελλάδα, πριν από λίγες μέρες είχε και τα γενέθλιά του. Θα συνεχίσει την καριέρα του λοιπόν στη Football League και στα Τρίκαλα. Μάλιστα. Για τους επόμενους 6 μήνες. Και από εκεί και πέρα πάω και σε έναν ακόμη νεαρό ποδοσφαιριστή, τον Τάσο Δημητριάδη, ο οποίος ταξιδεύει στην Σλοβακία και σε μια έτσι πολύ γνώριμη ομάδα από εκεί πέρα που μπήκε πέρσι στην ζωή μας, καθώς διατηρεί πολύ καλές επαφές και σχέσεις με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Λούμπος Μίχελ. Μιλάω για την Τζέμπλιν Μιχαλόφσια. Φέτος εκεί αγωνίζονται οι Κρίστη Κιώσε και Κρίστιαν Κούστα. Mm-hmm. Είναι δύο παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε στείλει εκεί πέρα τον Κυριάκο Σαββίδη, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στον Πανιόνιο, αλλά και τον Παναγιώτη Δελγιανίδη. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι θετικό το πρόσημο του δανεισμού, ή αν θέλεις, ειδικά ο Δελγιανίδης υπήρξε και άτυχος με τον τραυματισμό του, αλλά και ο Σαββίδης. Στη συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο, ο νεαρός επιθετικός πάει για μια νέα αρχή στην καριέρα του, αφού στον ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να πείσει έστω για μερικά λεπτά συμμετοχής. Πέντε λοιπόν μέχρι τώρα. Πέντε. Άλλος. Άλλος.
5 σίγουρα θα διώξουμε. Αύριο τελειώνει και η μεταγραφική περίοδος. Το Ντιάμ ξέχασες που έφυγε. Το Ντιάμ ξέχασες. Το Ντιάμ, σωστά. Το Ροντρίγκες ξέχασες. Κόβεσαι. Το Τζαβέλα ξέχασες. Α, θέλετε να πάμε και στους κομμένους και σε όλους. Να καίγομαι αν έφυγε ο Δημητριάδης ή ο. Αφού είναι δικό σου παίχτης. Ο Ντιάμ δεν είναι. Είπαμε για τα φρέσκα, για τα φρέσκα κουλούρια της ημέρας. Ναι. Ο οποίος Ροντρίγκες βρέθηκε χθες, να πούμε, στην Αθήνα. Ήταν στην. Βραβεύτηκε για την προσφορά του στον ΠΑΟΚ με αφορμή την επιλογή του στην καλύτερη ενδεκάδα της περσινής σεζόν, και αυτός και ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος επίσης, να τον προσθέσω εδώ πέρα τον Έλληνα αμυντικό, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα για την χρονιά που μας πέρασε. Μίλησε αυτοί για τον ΠΑΟΚ. Ψηφίζουν σε αυτό. Ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές, τα λαμόγια, στήσαν την κλήρωση, για λέγε. Και οι δύο πρώην ασπρόμαυροι μίλησαν για τον ΠΑΟΚ, ευχαρίστησαν τους συμπαίκτες τους για το γεγονός ότι οδηγήθηκαν εκεί πάνω στη σκηνή με το βραβείο στα χέρια. Ήταν όμορφες στιγμές, αλλά μέσα σε αυτούς ήταν και ο Χάρης Χαρίς, ο οποίος για δεύτερη συνεχή χρονιά αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής. Αυτό πέρσι ο Γιαννούλης δεν ήταν. Όχι, ήταν πάλι ο Χαρίσης, ο οποίος πήρε πέρσι το βραβείο από τα χέρια του Γιάννη Πετράκη και φέτος από τα χέρια του Κώστα Κατσουράνη. Πώς γίνεται να είναι κάποιος δύο φορές νέος παίκτης, πρωτοεμφανιζόμενος. Ναι, πώς εξηγείται αυτό, κάναμε καμία νήξη στο ΠΖΑΠ. Είναι σαν την Τάμπτα στα Mad Awards, που ήταν κάθε χρόνο καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη. Συμβαίνουν αυτά. Τι είναι αυτό, ρε. Η παρομοίωση σε έστειλε, δεν είναι, δηλαδή σε αποστόμωση. Ναι, εντάξει, έχω πάθει σοκ, αλλά σοκ περισσότερο έχω πάθει που δύο φορές ο ίδιος παίκτης είναι καλύτερος νέος παίκτης. Είναι οι ποδοσφαιριστές μας, εντάξει, δεν φημίζονται για το IQ, δεν τους λες και. Χόκινγκ, πώς το λένε εκείνο εκεί. Δεν τους λες και Χόκινγκ. Είναι μια αλήθεια αυτή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λογικά θα υπάρχει μια βάση ηλικιακή. Μέχρι τα 24, μέχρι τα 25. Να είσαι πρωτοεμφανιζόμενος, ναι, για το συγκεκριμένο βραβείο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άρα έδωσες πολύ κόσμο. Έδωσα πολύ κόσμο. Καμιά ενδεκάδα έδωσες περίπου. Το χρήσαμε να έχει δώσει τόσο. Εδώ να προσθέσω για τα βραβεία του ΨΑΠ, ότι φυσικά να μην ξεχάσουμε και τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Δικεφάλου, η οποία κατέκτησε το double και ανέβηκε στην σκηνή. Εννοείται. Τα κορίτσια μας. Βέβαια τα κορίτσια, τα οποία κάθε χρόνο κρατούν ψηλά τη σημαία. Μάλιστα. Και Γιαννούλη έδωσες. Και Γιαννούλη δεν έδωσε. Ορίστε να το θυμίσεις, στην Κύπρο. Πολύ σωστά ο Γιαννούλη στην Κύπρο, ο οποίος πρόσφατα δέχθηκε και τον αδερφό του για επίσκεψη εκεί πέρα. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Έχει μπει σε ρυθμό προετοιμασίας, δεν έχει πάρει ακόμη παιχνίδια στα πόδια του. Θα παρακολουθούμε και την δική του πορεία. Ποιους άλλους ξεχνάμε, να ορίστε, βοηθήστε κι εσείς. Τζόλης Κόνδρας τελείωσανε. Αυτοί μας τελείωσαν, ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 έφυγαν. Ναι, δεκάδα. Τους άλλους του καλοκαιριού δεν τους βάζεις. Όχι, του γιατί απλά συνεχίζουν. Μιλάμε για το Γενάρη τώρα. Κωνσταντινίδηδες και τέτοια δεν αναφέρεσαι, εντάξει. Λοιπόν, όχι, για να δούμε πόσο παίκτες ο ΠΑΟΚ έχει από εδώ και από εκεί. Το τεστ που δεν παίρνεις 20. Δεν περνάς. Πού παίζει δανεικός, ναι. Ο Μελίσσας. Ο Μελίσσας στη Σπάρτη. Μάλιστα. Σωστά. Πού παίζει δανεικός ο Τσελεπίδης. Ο Τσελεπίδης είναι στον Πασαραϊκό. Μάλιστα. Σε ξεφτιλίζει η Ξανθιά. Ο Ραγκέλοφ. Ο Ραγκέλοφ είναι γενιακό, έβαλε και τον κόλ το παιδί, το φιλοξενήσαμε. Κωνσταντινίδη. Ποιος είναι ο προπονητής στον γενιακό. Αχ, τον πήραμε και τηλέφωνο, Σταύρο μου. Τι. Τώρα έγινε. Αυτό που ήθελα να σου ρωτήσω. Ο Αντώνης. Τι κάνει, τι γίνεται στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, σωστά. Στην Αυστραλία στους Wanderers. Τώρα δεν έφυγε από τη Βέλη. Τώρα, τον Ιανουάριο. Και πολύ σωστά. Δωδεκάδα. Γιατί δεν βάζει τον Αντώνης, μου λέγανε οι άλλοι. Έφυγε από τη Βέλη, δηλαδή. Θα από τη Σαμαρία μέσα. Δανεικό στην Αυστραλία. Πάω ο Ολυμπιακός με τον Αντώνης έπεσε. Στην Αυστραλία. Ο Αντώνης βασικό, δεν γίνεται αυτό. Ο 24χρονος. Πόσο γλου ξέχασε. Αντώνης. Στον Πασαριακό. Πολύ σωστά. Επέστρεψε και αυτός από την Κύπρο, πήγε στις Σέρες. Ούτε ο Στέλιος έχει καταφέρει κάπου να βρει το λιμάνι. Ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο με τους κυλιακούς αγούς. Κωνσταντινίδης, είπαμε, Ομόνια. Καλά τα πήγες, εντάξει. Κοίταξε. Μου πήρες τώρα παιδιά των Ακαδημιών, τα οποία έχουν σημειώσει κάποιες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Εγώ νομίζω ήθελες να πούμε τα τελευταία. Όχι, εντάξει, όλοι παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Τελευταία ήταν και αυτά. Η ενημέρωση ήταν σήμερα. Όχι, δεν παίχτες του ΠΑΟΚ. Ελένη, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
είναι πάρα πολύ ιδανική σε διάφορες ομάδες, διάφορες κατηγορίες, διάφορες χώρες. Κοίτα, το καλό είναι ότι αδειάζει το ρόστερ όσο πρέπει για να γίνονται και οι προπονήσεις σωστά. Μην έχουμε ταλγκάδες, όχι πρωί, όχι μεσημέρι, όχι. Πάντως παίζουν οι παίχτες έτσι. Δηλαδή και ο Κάκο και ο. Παίζουν. Ναι. Παίζουν, ρε παιδί μου. Παίρνουν πράγματα. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη αστοχία. Κοίτα, και ο Μελίσσας παίζει. Το ζητούμενο για αυτά τα παιδιά που δεν μπορεί να είναι όλα στο επίπεδο του ΠΑΟΚ είναι να μπορείς να τροφοδοτήσεις τουλάχιστον με παιδιά δικά σου όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του παίκτη. Σε αυτό κάτι κάνουμε. Μπορούμε και περισσότερα. Ναι. Μπορείς να βγάζεις ένα παίκτη κάθε χρόνο. Καλά, η φουρνιά 2000 που έρχεται βέβαια δεν θα βγάλεις έναν. Η γενιά του 2000 είναι. Ήταν 11 χρόνια που μεγάλωσαν. Είναι εκείνη η χρονιά 2000 που είναι κάθε φορά η K12 είναι η καλύτερη. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Ποια είναι η 2000 τώρα, ποια είναι η K17. Τώρα είναι K17. Ο Τζοβάρας, ο Τσαούσης. Πριν δύο χρόνια ήταν K15 που τρίβαμε τα μάτια μας. Άστο σου λέω, δεν υπάρχουν, ρε. Δεν ο Λίρατζης πέσει στην K20. Δεν είναι, εντάξει. Φίλε, έχει απόσταση, για τον Τσαούση κόβω το χέρι μου. Άστο. Τέτοιο αριστερό μπακ είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί με τον Σταφυλίδη. Άλλα στοιχεία. Αλλά είναι μεγάλο που λένε, φίλε. Εντάξει, να τους δούμε. Δηλαδή, όποτε τον είδα, έπαθα σοκ. Λέω, δεν μπορεί να έχει τέτοια ωριμότητα και τέτοια στοιχεία σε αυτήν την ηλικία. Το 2000, βέβαια, να μην έχει τραχανάδες γύρω του. Εντάξει, βασική του προϋπόθεση. Το 2000. Αργήσαμε λίγο. Έχουμε ώρα να ακούσουμε. Είναι 1:05. Η ώρα είναι 1. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνο αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus and Light. Αυθεντική γεύση Lux, χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus and Light. Η φύση χαμογελά. Πάμε να κλείσουμε γρήγορα την πρώτη ώρα. Burger and Shake. Το κορυφαίο μπέργκερ στο κέντρο, αν δεν δοκιμάσετε, δεν θα καταλάβετε. Με 100% μοσχαρίσιο κοιμά και όχι 51 για, μόνο και μόνο για να το λένε μοσχαρίσιο. Απίστευτο ψωμάκι που κάνει τη διαφορά στα χάμπουκερ. Όποιος έχει κουλτούρα χάμπουκερική μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Στην Κούσκουρα λοιπόν και δίπλα άνοιξε και φρέσκια πάστα, όχι πάστα ζαχαροπλαστείο, μακαρόνι και πίτσα. Έχει γίνει ένα πολύ καλό σημείο εκεί, hot spot φαγητού. Burger and Shake στην Κούσκουρα. Και αναδομό στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χορηγός για ανακαινήσεις του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Στο σπίτι μπορείτε να πάρετε πολλές προτάσεις για ανακαίνιση, για αλλαγή, για να αλλάξετε το μπάνιο σας, το παιδικό δωμάτιο, την κουζίνα, ό,τι ακριβώς θέλετε, με προνομιακές τιμές και με πολλά προγράμματα χρηματοδότησης έως και 6 άτοκες δόσεις. Αναδομό παύλα ανακαίνιση.gr ή πηγαίνετε εκεί στην Αγία Σοφίας 18, τηλεφωνώντας στο 2311-241-508. Και με πειρατή, το μεγάλο Beer and Rock Bar ανατολικά στην Τούμπα. Και σήμερα πίσω τα ντεξ Παναγιώτης Σκαμπελτζής. 2+1 δώρο όλες οι βαρελίσιες Primator. Έτσι, σήμερα στον πειρατή. Μια ακόμα προσφορά γρήγορα στο διάλειμμα, γιατί αργήσαμε και μπαίνουμε σε δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Σήμερα τελευταία ημέρα μεταγραφών. Όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αγωνία για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ειδικά για τις κινήσεις ενίσχυσης. Έχουν κρυθεί τα πιο πολλά πράγματα. Απλώς αναφέραμε ειδικά το που πηγαίνουν παίχτες από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ τελικά αυτοί που αποχωρούν αυτό το διάστημα. Είτε παίχτες που έλεγαν τα συμβόλαια, είτε παίχτες που παραχωρήθηκαν, είτε ποδοσφαιριστές που πηγαίνουν δανεικοί. Περίπου 15 είναι τελικά αυτοί που δίνονται από τον ΠΑΟΚ. Να κάνω μια κουβέντα για το Φακούντο, που είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Τι να πεις για το Φακούντο? Ότι εξ αρχής ήταν καταδικασμένη η παραμονή του. Γιατί δεν βολεύουν τα χαρακτηριστικά αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα παίζει ποτέ με έναν μπροστά το Φακούντο ο Ίβιτς. Ποτέ. Τον χρειαζόταν για ένα περιορισμένο ρόλο σε μικρά παιχνίδια.
Αυτό το ξέραμε εξ αρχής, νομίζω. Και γι' αυτό τον ήθελε. Γι' αυτό τον ήθελε. Και στην πορεία τον ήθελε. Ναι. Ναι, όμως, ρε φίλε, όταν δεν κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα, δηλαδή υπάρχει η αίσθηση τώρα, διαβάζω δεξιά και αριστερά, ότι ξέρω εγώ, ο Φακούντο δεν παίζει για χύψη μη ποδοσφαιρικούς λόγους. Όποιος βλέπει ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει ακριβώς, καταλάβαινε από το καλοκαίρι ότι ο ρόλος του Φακούντο θα είναι περιορισμένος. Θα δεχόταν το παιδί να έχει περιορισμένο ρόλο. Γιατί και ο παίκτης έχει δικαιώματα, φίλε. Άμα κάτι δεν του αρέσει, όπως και έγινε, θα αποχωρήσει. Απλά δεν μπορώ να ακούω πλέον στον ΠΑΟΚ του σήμερα, που έχει αλλάξει επίπεδο, έτη φωτός μπροστά σε σχέση με το παρελθόν, να υπάρχουν υπονοούμενα μη ποδοσφαιρικά, ξέρω, για ένα παίκτη ο οποίος συμπαθέστατος ήταν, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Είχε κανένα πρόβλημα ο Φακούντο. Δεν ήταν ψυχικά πολύ κοντά με την ομάδα, αρέσει. Δεν μου δώσε καμιά αίσθηση ότι τρελαίνεται. Ναι, ίσως τη φάση εκεί πριν δύο χρόνια με τον γκολ στο Καραϊσκάκι να μπορούσε να γυρίσει το κουμπί, αλλά... Το είχε τον γκολ, αλλά είναι πολλά τα στοιχεία. Δεν έδειξε να γουστάρει να είναι εδώ. Είχε πάντα το νου του κάπου αλλού. Δεν ξέρω. Μα στην Αργεντινή, μα σε ένα δανεισμό. Δεν είχε ποτέ ρόλο ο βασικός αναντικατάστατος στον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Αλλά τέλος πάντων έχει στοιχεία αναμφισβήτητα. Ίσως δεν του άρεσε αυτό. Όχι. Το ότι ποτέ δεν ήταν ο βασικός και αναντικατάστατος. Γιατί είναι και λίγο ευαίσθητο το θέμα. Και επειδή είναι μια εποχή που μας χρεώνουν τις Παναγιές στα μάτια. Ωραία. Αν ο ΠΑΟΚ έπεσε 4-4-2, θα είχε ρόλο ξεκάθαρο. Θα ήταν ο μοναδικός περιφερειακός επιθετικός του ΠΑΟΚ. Ωραία. Στο 4-2-3-1 δεν έχει αυτόν τον ρόλο. Δεν μπορεί να παίξει μόνος μπροστά. Πλάγια μπορεί να παίξει μόνο σε μικρά παιχνίδια που δεν έχει τακτική απέτηση να ακολουθεί, ξέρω εγώ, και να κάνει. Ένας παίξει με καλά τελειώματα, τα καλύτερα στην προετοιμασία. Ήταν σαφές όταν πηγαίναμε ότι έχει τα καλύτερα με διαφορά από το δεύτερο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ποδόσφαιρο πλέον. Οι απαιτήσεις είναι πολύ ψηλές. Και μετά ξεκινάει η κουβέντα και είχε ο Κλάος περισσότερα. Είχε, για να τον βάζει ο προπονητής, ρε παιδιά, είχε ο Κλάος περισσότερα. Ναι. Και περισσότερα γκολ καριέρας έχει. Και στο τακτικό κομμάτι ήταν πιο σοβαρός και ψηλά είναι καλύτερος. Ναι, είναι τραγικός ο Κλάος, φέτος εννοείται. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις τον Αύγουστο όταν κάνεις τον προγραμματισμό σου. Και ότι ο προπονητής, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει έναν ρόλο σε κάθε παίκτη. Νομίζω ότι ο ρόλος του Φακούντο εξ αρχής ήταν περιορισμένος στον ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν ποτέ βασικός. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Είναι όπως τα έλεγε ο Ίβιτς πριν φύγει ο Περέιρα. Γιατί μετά το γύρισε για να καλύψει το τι συνέβη. Πριν φύγει ο Περέιρα, ο προπονητής έλεγε: ό,τι και να γίνει, εγώ τον θέλω. Τον θέλω να με βοηθάει στο χρόνο που εγώ θα εκτιμήσω. Και αυτό ίσχυε και ήταν και το σωστό. Όταν μιλάς για πρόβλημα στον γκολ και ο άλλος έχει τα καλύτερα τελειώματα, όπως και να στο δίνει τον γκολ αυτός, όπως με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με στημένο, είτε με ατομική ενέργεια, είτε. Θες να τον έχεις στο ρόστερ σου. Θες να τον έχεις και να τον βάζεις 20 λεπτά, 10, 30. Αυτό ίσχυε. Ήταν όπως τα έλεγε μέχρι την Πέμπτη, πριν φύγει. Αφού έφυγε ο Περέιρα, το γύρισε ο Ίβιτς και είπε: ήθελε να φύγει και δεν μπορούσαμε. Αυτό ίσχυε και το ήθελε να φύγει και πριν την Πέμπτη. Αλλά τον κρατούσε. Τελικά έγινε του παίχτη και εδώ. Έγινε του παίχτη και εδώ. Δεν μπορεί κανείς ούτε να χαίρεται ούτε να πανηγυρίζει. Που σε μια ομάδα που έχει πρόβλημα στον γκολ χάνεται ο ποδοσφαιριστής. Θα ήταν χρήσιμο στο ρόστερ. Μα τι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό που είπε στην τελευταία συνέντευξη τύπου. Ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κανέναν, ρε φίλε, χρόνο συμμετοχή. Αυτό ίσχυε και την Πέμπτη. Ναι, εννοείται. Δεν ήταν καινούριο. Φυσικά δεν μπορεί να εγγυηθεί, αλλά. Ναι, δεν υπάρχουν νεφελίμ και νοχελίμ, ναι, στην περίπτωση Φακούντου. Αυτό θέλω να πω. Να τον ψήσεις, να τον πείσεις. Ναι. Να παραμείνει. Είναι ποδοσφαιρικοί οι λόγοι. Ο παίκτης θέλει να παίζει παραπάνω. Είναι δικαίωμά του, φίλε, εννοείται. Και αν έχει και προτάσεις, η μάνατζερ μπορεί να τον πάει αλλού δανεικό και τον προτιμά. Εκεί έρχεται ο ΠΑΟΚ που με αυτή την νοοτροπία που έχει δημιουργήσει μεγαλώνει τη διάθεση κάποιων παιχτών να φύγουν και του λέει: γίνεται, αφού και άλλοι φύγανε. Δοθήκαν δανεικοί, μπληθήκαν συμβόλαια, πήγαν εκεί που θέλουν, δοθήκαν μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι κακή νοοτροπία ενός κλαμπ. Όχι, δεν το λέω εγώ σαν κακό. Το ένα φέρνει το άλλο. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι έτσι λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και ο οποίος φεύγει, ευχαριστεί 100 φορές τον Σαββίδη. Γιατί αντιλαμβάνεται και εκτιμά ότι δεν είναι παντού έτσι αυτή η νοοτροπία.
Και εγώ θεωρώ τα πρώτιστα τη διάθεση ενός παίκτη να είναι στην ομάδα. Αν δεν είναι, αν δεν θέλει, σκέφτομαι να τον δώσω. Δεν μπορώ να τον κρατήσω αν δεν θέλει. Το παρακαλυτό νονό ξινό νονό δεν δούλεψε ποτέ. Γράφει καλύτερος νεαρός παίκτης ο Χαρίσης, καλύτερος ρούκι, πρωτοεμφανιζόμενος ο Γιαννούλης. Έτσι νομίζω. Καλημέρα. Πρωτοεμφανιζόμενος σε εμάς, γιατί στην Βέρεια έπαιζε και πέρσι. Όχι, για πέρσι λέει. Τι ισχύει. Α, η περσινή τώρα, οι φετινές βραβεύσεις δηλαδή για πέρσι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί όπου αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική, παρακολουθείς σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων και τεχνικού δικτύου. Πληροφορίες για τα Data Labs 2310-2229-62, Εθνικής Αμήνης 14 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας και τα Alter Ego με εκτόσεις που φτάνουν και το 60% και Σαββατοκύριακο ανοιχτά με μοναδικά σχέδια και για καλό επίσημο ντύσιμο, γραμπιέρατικα κουστούμια ή ντύσιμο για επαγγελματικούς λόγους και βέβαια καθημερινό ντύσιμο, πολύ ωραία μπλουζάκια, πολύ ωραία παντελόνια. Και όπως μας ενημέρωσε και ο Δημήτρης Ζορμπαζόγλου που έκανε ρεπορτάζ και για τις γυναίκες, έχει καλές επιλογές. Βέβαια. Αρκεί να πάτε εκεί στην Ευκαρπία στην 25 Μαρτίου 12 ή Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Τα Alter Ego ξεχωρίζουν στο χώρο της μόδας και τώρα στις εκπτώσεις. Και Ιταλός. Ο Ιταλός, ρε παιδιά, κέντρο μπαταρίας. Κορυφαίο κέντρο μπαταρίας. Κορυφαίο, χιλιόμετρα μπροστά. Είτε είσαι επαγγελματίας είτε έχεις μαγαζί. Παντός είδους μπαταρίες θα τις βρεις στο κέντρο μπαταρίας Ιταλός σε χονδρική και ηλιανική πώληση. Με ένα τηλέφωνο στο 2315-45-999 έρχονται επί τόπου για να σου αλλάξουν την μπαταρία 24 ώρες 24 ώρες. Αυτοκινήτου, μπαταρίες αυτοκινήτου, Fiam Technica Boss και πολλές άλλες με κάθε αλλαγή μπαταρίας δωρεάν έλεγχος του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός με 3 καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου, στροφή θέρμης 2-3-10-5-45-9-9-9. Ανακοίνωση από τη Super League, ανακοινώνω ότι επιστρέφονται 3 βαθμοί στην ΠΑΕΑ Επιρακλής, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί την 24η πρώτου. Δυνάμεις σχετικής ανακοίνωσης της Super League και σύμφωνα με την υπαρήθν τα διαπόφαση του Δυτικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ. Η επιστροφή των βαθμών λαμβάνει χώρα εμπροθέσμως και νομίμως λόγω ολοσχερούς εξόφλησης του δικαιούχου ποδοσφαιριστή Νικολάου Πορτουλίδη. Έτσι. Επιστρέφονται βαθμοί στον Ηρακλή. Άρα η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες θέσεις. Ο Ηρακλής με 12, στη 16η θέση. Η Βέρεια 15η με 13. Ο Λεβαδιακός 14ος με 14. Η ΑΕΛ 13η με 16, η Κέρκυρα 12η με 17. Το ψυχολογικό αβαντάζ του Ηρακλή είναι ότι αν κερδίσει αύριο, ναι, βάζει από κάτω πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα δύο ομάδες με ίδιους αγώνες. Γιατί έχει 17 αγώνες, 18 έχει ο Λεβαδιακός και η Βέρεια που έχουν 14 και 13 αντίστοιχα. Με νίκη πάει στους 15 και τουλάχιστον ψυχολογικά έχει την αίσθηση ότι μπορεί να μην, γιατί ξεκινάει μετά πολύ δύσκολο σερί αγώνων. Παίζει με όλους τους μεγάλους ο Ηρακλής. Πάμε. Φίλος γράφει, κανονίστε να φέρετε τον Εντόι. Ποιος Μιλιβόγεβιτς? Εντάξει, τι ποιος Μιλιβόγεβιτς? Ήταν πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Αλλά θες ήθεσαι τον Εντόι. Πάμε στον Γιάννη τον Παρασκευαρίδη για το βόλεϊ. Εκεί ήρθε, ο ψηλός ήρθε στο βόλι. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Πόση διαφορά έψω έχεις από τον Στάροβιτς? Δύο κεφάλια. Δύο κεφάλια. Αυτό είναι 2-7, ρε φίλε. Ο Γιάννης τι είναι, εντάξει, είναι και πόντιος. Πόσο να ψηλός? Ένα πόντιος. 1.75, μην το ξαναπούμε. Τι λέει? 1.75 λέει η ταυτότητά μου. Πω, πω, για αυτό. Τι λέει η ταυτότητά σου? Σκάνδαλο. Ή του Φουτσίνη έλεγε ότι είναι 26 χρονών. Σκάνδαλο. 1.75, φίλε. Πόσο πλήρωσε για αυτού του 10 πόντου? Έχει άλλη μονάδα μέτρηση. Είναι. Ναι. Για λέγε, Γιάννη. 1.77 και ξεκαρδίστηκε η Μπούντου.
Η οποία 1,77 είναι με 12 πόντους. Όχι, ξεκαρδίστηκε με τη φράση πόσα πλήρωσες για αυτούς τους 10 πόντους που σου βάλε ο αστυνομικός διευθυντής εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάει στην κλινική να την κάνω την ταυτότητα, οπότε... Οπότε εκεί με τι θα είχε πιει και λίγο τσίπουρο αστυνομικός εκεί να υποθέσω. Τα κούνια. Ναι. Γιάννη, παίζει αύριο, παίζει. Όχι. Όχι. Τι όχι. Τι όχι. Υπάρχει ένα χαρτί το οποίο ακόμα δεν έχει. Πρέπει να ολοκληρωθεί από την Ομοσπονδία της Σερβίας η μεταγραφή, παιδιά, για να παίξει. Ελά, σου δώσουμε 200 να ολοκληρώσουν, αφού το ξέρουμε το έργο. Τα αδέρφια μας. Το βράδυ που ήμασταν στο παλατάκι και ρώτησα, δεν είχε ανάψει ακόμα το πρόσωπο φως, ούτε σήμερα το πρωί ακόμα. Αύριο πάω, δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αναμένεται να γίνει, αναμένεται. Ακόμα δεν έχει ανάψει όμως το πράσινο ναι, φως. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έτσι όπως το έθεσες κυλκυσιώτικα. Ναι. Ναι. Είναι σαν να μην παίζει. Απλά εσύ λες, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα παίξει ή όχι. Κοίταξε, για να παίξει τρία ολόκληρα σέντ δεν θα παίξει. Όχι, ρε, ας τον έχω εκεί μέσα να δίνει ανάσεις στο Σακόγλου. Περιμένουν να ανάψει το πράσινο φως από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, αυτό το θέμα πρέπει λογικά να λυθεί πριν το παιχνίδι. Κανονικά. Και έπρεπε ήδη να έχει ανάψει. Δηλαδή, το αργήσαν από την Ομοσπονδία της Σερβίας. Τυπικό είναι, αλλά άμα δεν ανάψει, πώς θα παίξει. Ναι. Αυτό λέω, ας ανάψει μία και μετά θα ασχοληθούμε με το πώς θα παίξει. Ναι. Σήμερα υπάρχει η παρουσίασή του επίσημη. Ναι, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μάλλον η παρουσίαση γίνεται επειδή θέλει και ο πρόεδρος του ΤΑΠΟΑΚ, ο κ. Σαλόπουλος, να πει κάποια πράγματα. Αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί και χθες το παλατάκι ήταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Μίλησε ο Στάθης Στάροβιτς, έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κ. Σαλόπουλος. Άρα για να κάνουν προγραμματισμένη συνέντευξη σήμερα το απόγευμα στις 8.30 το παλατάκι. Πάει να πει ότι μάλλον θέλει να τοποθετηθεί. Μπορεί να είναι και θέμα χορηγών, μην το λες. Και αυτό, ναι. Και αυτό και θέμα χορηγών, αλλά επειδή στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι και ο κύριος Τσαλόπουλος θα ανοίξει τα χαρτιά του, δεν ξέρω μήπως τοποθετηθεί περαιτέρω και για το κύπελλο Ελλάδας, το οποίο χθες ήταν και η κλήρωση, δεν ξέρω. Θα δούμε. Δημιουργήθηκε ένα θέμα παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό για τον Πασαδόλο. Ναι, τον Πέτκοβιτς. Υπήρξε η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ, υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει Πασαδόρο. Στον ΠΑΟΚ ισχυρίζονται ότι αυτό το πράγμα δημιούργησε μία αναστάτωση. Μετά δόθηκε η αίσθηση ότι το δημοσίευμα είχε βάση. Ακόμα πιο μετά δόθηκε η αίσθηση ότι το δημοσίευμα δεν είχε βάση. Τελικά τι ισχύει, ρε Γιάννη? Εγώ χθες που προσπάθησα να μάθω κάποια πράγματα για αυτό το θέμα, μου είπαν ότι το δημοσίευμα έφτασε στα αυτιά του Πέτκοβιτς. Το πώς δεν ξέρω. Το ότι δεν πέτυχε συμπαίκτη το είδαμε όλοι. Δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Να το κάνουμε ευσυγκίνητο. Τι ισχύει στο θέμα Πασαδόλου? Αυτό που λένε από τον ΠΑΟΚ επίσημα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αντικατάσταση του Πέτκοβιτς. Και ότι από την πλευρά τους μάλιστα κάθισαν και μίλησαν στον αθλητή με την άφηξη της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Αν ήταν να αλλάξει, αλλάζει μέχρι σήμερα, δεν είναι? Ναι. Βασικά σήμερα, μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ, ναι. Ωραία. Επειδή δεν και το κλίμα που πήρα και εγώ ήταν αυτό. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Ας τελειώσουν οι μεταγραφές και θα δούμε τι και πώς. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι και να ισχύει αυτό το θέμα δεν το γράφεις μια μέρα πριν το τελικό. Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορεί να κατηγορείς κανέναν ότι το έκανε. Είναι και θέμα δημοσιογραφικής αντίληψης. Αν το γράφεις, να έχεις και μια επιβεβαίωση, όχι στον αέρα. Να τρελαίνεις κόσμο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ότι τα γήπεδα δεν φτάνουν για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η είδηση, νομίζω. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει. Στον μπάσκετ ευρωπαϊκούς αγώνες στο Παλατάκι, ο βολεϊκός ΠΑΟΚ έχει επίσης ευρωπαϊκούς αγώνες και κύπελο που συμμετέχει σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν χωράνε τα παιχνίδια, παιδιά. Γιατί την Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν για το μπάσκετ. Ναι. Και την ίδια μέρα είναι και ο πρώτος αγώνας με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης για τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, για το κύπελο. Εντάξει, και τι πειράζει να παίξουν οι μεν στις 6 και οι άλλοι στις 9. Μια χαρά δεν είναι. Στις 6 δεν προλαβαίνουν. Θα πρέπει να το κάνουν 2-3 ώρα το μεσημέρι. Γιατί το Άραφλεξ θέλει κανένα 2 ώρα για να βγει και να μπει. Κανένα 2 ώρα θέλει. Ναι. Τι είναι, περούκα, ρε. Είναι γύρω στα 40-50 κομμάτια το Άραφλεξ που βλέπετε κάτω. Μάλιστα. Ας δώσουμε... είναι δηλαδή ένα χάλι και το φρόνουμε, να το πω έτσι. Ας δώσει ο Άραφλεξ 40 μερουκάματα να γίνει γύρω. Δύσκολο. Ξέρεις πόσο κάνει αυτή η διαδικασία. 300 ευρώ. Να βγει και να μπει. Ναι. Τι σημαίνει κάνει 300 ευρώ. Και πού φυλάσσεται όταν βγαίνει? Παιδιά, δεν μπορεί το τάραφλεξ να καταλάβετε, το παρκέ αυτό είναι πολλά κομμάτια. Και δεν μπορεί οποιοδήποτε να το πάρει και να το κάνει μια ευθεία. Δηλαδή αυτοί που το κάνουν είναι συγκεκριμένοι, γιατί το τάραφλεξ πρέπει να είναι αλφάδι κάτω. Μάλιστα. Άμα το κάνανε οι δικοί μας όπως τα κορεώ, θα βλέπαμε φλάξτα, ρε.
θα ήταν ένα τέτοιο. Το θέμα είναι ότι πολλά παιχνίδια μαζεμένα, για να δώσω και στον κόσμο να καταλάβει, ο ΠΑΟΚ παίζει τη, τη Δετάρτη αύριο με την Tour για τους 16 του F Cup. Για αυτό το match δεν βλέπω κινητικότητα, δεν βλέπω διαφήμιση, δεν βλέπω σαν να είναι τρίτος στόχος. Τρίτος στόχος, ναι, είναι τρίτος στόχος, αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε λίγο παραπάνω διαφήμιση να υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τι ώρα είναι αύριο το παιχνίδι αυτό? 7 η ώρα. Μάλιστα. Από το Κοσμοτέ Sport. Και 7.30 παίζει το ποδόσφαιρο. Τρέχα γύρω. 7.30 παίζει το ποδόσφαιρο. Απλά να το σημειώσω γι' αυτό ότι και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ με την Νόβη Μπαζάρ, οι ημερομηνίες είχαν δοθεί πριν οριστεί το παιχνίδι για την ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Και την πατήσανε στη συνέχεια, όπως και στο παιχνίδι με την Νόβη Μπαζάρ και με το αυριανό. ΠΑΟΚ παίζει την αυριανή μέρα με την Τουρ, όπως είπαμε, στις 16 για τους, για τις 16, τις 7 η ώρα. Mm-hmm. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα, 6 η ώρα το απόγευμα ή 7, στο Παλατάκι. Πρωτάθλημα. Το οποίο άλλαξε, ναι, το οποίο άλλαξε ημέρα γιατί παίζει το Σάββατο ΠΑΟΚ μπάσκετ με τον Άρη. Ναι. Και θα γίνει τελικά τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Ναι, τι γίνεται. Ναι. Ακολουθεί μετά... Τα βάλαμε χθες στο σχόλιο της ημέρας όλα, έτσι, όλα με ημερομηνίες. Ευρώπες, κύπελα, αυτά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 26 ναι. παιχνίδια είναι σε 35 μέρες. Ναι. Απλά τώρα σκεφτείτε ότι θα παίξει αύριο με την Τουρ, μετά τα Δευτέρα θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ναι. την Τετάρτη μετά θα παίξει κύπελο, μετά από δύο μέρες, mm-hmm. μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, ναι. και μετά 15 φεύγει η Τουρ. Στη Γαλλία για τον επαναληπτικό. Και μετά πάλι έχει κάτι Σύρος, κάτι Κηφισιά, πάλι έχει... Έχει το κύπελο επαναληπτικό. Έχει το κύπελο στις 8 μετά, δηλαδή άμα περάσει τώρα που είναι νοκάουτ, θα παίξει μετά για τους 8. Άρα ο Στάροβιτς, αν δεν προλάβει να παίξει αύριο, τη Δευτέρα. Ναι, απλά ο Στάροβιτς δηλώνει έτοιμος να παίξει ακόμα και σήμερα. Ναι. Τόνισε στις δηλώσεις του ότι έπαιξα μέχρι και την προηγούμενη αγωνιστική, έπαιξα με την ομάδα κανονικά και συμμετείχα στην προπονήση, είμαι έτοιμος. Και σήμερα το πρωί ήταν η πρώτη του προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τι παίζεται? Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πούμε ότι πάει για δεύτερη θέση τώρα στην κανονική περίοδο. Πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, ούτως ώστε ακόμα και με 3-2 μετά μέσα στο Παναθηναϊκό να μπορεί να είναι στη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Γιατί τώρα έχει, ο ΠΑΟΚ έχει 34 βαθμούς και είναι τρίτος. Ουσιαστικά παίζει στην κανονική περίοδο για να ετοιμαστεί πρώτα απ' όλα και για να έχει έδρα στα ημιτελικά. Ναι, θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση τώρα ο ΠΑΟΚ, αυτό κυνηγάει. Μάλιστα. Γιατί η διαφορά δεν είναι και μεγάλη με τον Παναθηναϊκό, είναι μόλις 2 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή είναι το αβαντάζ στον τελικό ουσιαστικά. Ναι. Πάει να πάρει. Ναι. Στο, μέχρι και τον ημιτελικό. Μέχρι τον ημιτελικό, αυτό το βαζάκι. Ωραία. Για ώρα χειρουργήθηκε και ο Γκόμες, να το σημειώσουμε και να το κλείσουμε. 5,5 ώρες σε χειρουργείο. 5,5 ώρες. Την ημέρα του τελικού στο Link Up, το Σάββατο. Πήγε καλά η διαδικασία για τον Χάρη Γκόμες, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ημέρες ξεκινάει και την αποθεραπεία του. Περίπου 6 μήνες για να είναι έτοιμος. Πω πω. Σαν έχει χειαστό στο γόνατο, ναι. Εντάξει, η προετοιμασία ξεκινάει πάντα τέλη Αυγούστου. Οπότε... Ναι. Έχει χρόνο. Καλά. Ναι. Ναι. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά και αυτά με τα... τον Βόλεϊ. Πανύψηλο Κρικισιώτη. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος ρεπόρτερ για να κάνει βόλεϊ. Πλάκα στο Κρικής μπορεί να είναι όντως ένα 75 ο Γιάννης. Λες να έχουν άλλη μονάδα μέτρησης. Γελάει άλλη μέσα. Ακούστηκε μέχρι μέσα. Δεν έχω γνωρίσει Κρικισιώτη ψηλό. Κρικισιώτησα ψηλή έχω γνωρίσει. Το μαυροκεφαλίδι γνώρισες. Μαυροκεφαλίδι είναι ένας. Εδώ ο Γιάννης Μάο Τσετούν που το λέγανε. Καταρχήν πέντε φίλους έχει. Ο Γιάννης ο ίδιος έχει πέντε φίλους από το Κλικίτς και πέντε είναι στο ύψος του. Κάνει ψηλό. Είναι σαν στον Φοχωριό, ένα τέτοιο πράγμα. Είναι... Δηλαδή η Ελένη εκεί μπορεί να είναι ένα 70. Η Ελένη θα λένε ποια είναι αυτή η κοπέλα από τη Σουηδία. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε με ώρα. Μπορώ να διαβάσω κάτι που έγραψε συνάδελφος στο Facebook. Μπορώ. Αν είναι σε εκείνη τη συνομιλία, πω. Ναι, εντάξει. Αφού το γράφει είναι ελεύθερο. Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Άκου να δεις. Ο Πάνος ο Μπλέτσος, συνάδελφος της ΕΡΤ. Και πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο χειρότερος Άγιαξ όλων των εποχών, σε εισαγωγικά η έκφραση, ο χειρότερος Άγιαξ όλων των εποχών, για τον οποίο μιλούσαμε το καλοκαίρι, μετράει έκτοτε ναι. 19 νίκες σε 26 παιχνίδια. Είναι δεύτερος στην Eredivisie. Συνεχίζει στο Europa League και έχει εισπράξει ήδη
70 εκατομμύρια ευρώ από τις πωλήσεις των Μίλικ, Σίλενσεν, Μπαζούρ, Γκουντέλ και Ελγκάζι. Και δεν έχει δώσει ακόμα τον Κλάσεν, τον Ζίγεχ και τον Ντόλμπερκ. Αυτά. Γράφει ο συνάδελφος. Αυτό για πράγματι να... είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ότι από εκεί και μετά, από τα μάτια του ΠΑΟΚ και μετά, ο Άγιαξ είναι άλλη ομάδα και έχει φοβερό σερί επιτυχιών. Και εντάξει, η ικανότητά του στις πωλήσεις ή το όνομα που έχει, γιατί είναι πάνω απ' όλα όνομα, είναι, εντάξει, είναι εκπληκτική. Καλώς ή κακώς, ναι, αφού αποδέχεται το ρόλο αυτό ο Άγιαξ. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον το κάνει καλά αυτό. Το τελευταίο, γιατί δεν, είναι σημερινή μεταγραφή, ο Ελγκάζι στη Λίλ με 7 εκατομμύρια ευρώ. Άμα αν... μέχρι και η Λίλ μπορεί να αγοράσει παίχτη με 7 εκατομμύρια, ρε φίλε, τι να πω. Από την άλλη, αυτοί οι παίχτες που αναφέρεις, αν δεν παίζανε στον Άγιαξ και παίζανε στον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να του δώσει αυτά τα λεφτά. Δεν μπορούσε να δώσει το Σίλεσεν 13 εκατομμύρια. Μπράβο, ναι. Δεν μπορούσε να δώσει το Μίλικ 35 στην Νάπολη. Θα τον έδινε 7 στην Νάπολη. 12 στην Νάπολη. Μπράβο. Και θα πανηγύριζε. Αυτό ο Γκούντελι, ο Σέρβος, δηλαδή, όσο τον έχουμε δει, γιατί τον είδαμε και αρκετές φορές, είναι τόσο καλύτερος του Τσίμιροτ. Παίζουμε εσύ πόσες φορές. Ο Άγιαξ πούλησε τον Ελγκάζι. Ας πάμε στον Ελγκάζι πρώτα απ' όλα. Την τελευταία. Ο Βάνος, δηλαδή, ο Μπλέτσος. Η ομάδα που λέγαμε ότι είναι η χειρότερη κτλ. Από τότε έχει κάνει πορεία. Ναι. Και αναφέρεται στις πωλήσεις παιχτών. Ο Μίλικ, ο Σίλεσεν, θαύμα. Αυτό είναι θαύμα, έτσι. Θαύμα κανονικό, δεν υπάρχει. Δεν είναι. Άστο Σίλεσεν. Ψάρι εδώ χέρι. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα, ο Ελγκάζι. Τον είδαμε, είχαμε μια. Ο Ροντρίγκες, πόσους Ελγκάζι θέλει, ρε φίλε. Ο Ροντρίγκες. Πόσους Ελγκάζι θέλει. Κάνα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ρε φίλε. Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες. Γιατί. Ο Ροντρίγκες είναι ταχυδύναμος μπουκαδόρος. Ο Ελγκάζι. Τι έχει κάνει, δηλαδή, ο Ελγκάζι. Τίποτα δεν έχει κάνει. Απλά έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ρε αγόρι μου. Μπορεί να σου κάνει εσύ το απρόβλεπτο με άλλο τρόπο. 20 μέρες. Απρόβλεπτο παραπάνω από τον Ροντρίγκες δεν κάνει κανείς. Απρόβλεπτο και από τη μια και από την άλλη μεριά. Αλλά. Πώς κάνεις το απρόβλεπτο. Ο Ελγκάζι 7 εκατομμύρια σήμερα στη Λίλ. Ρε εσύ, στον Άγιαξ έπαιζε. Στον Άγιαξ έπαιζε. Το έκλεισε, δεν υπάρχει. Δεν τα άδεινα, λέω, ρε. Α. Ρε, 20 μέρες θέλαμε να πάρουμε τον παίχτη αυτόνα από την Ρεν και είπε ο Κόλκας 5 φορές. Δεν είναι τυχαίο ότι έπαιζε στη Ρεν. Για να δώσε λεφτά να επένδυσε να τον πήρε η Ρεν. Υπεραξία δίνουν οι ομάδες με την οτροπία τους και με το έργο τους σε περιπτώσεις άλλων ποδοσφαιριστών. Μόνο με το όνομα. Μόνο με το όνομα και με την ιστορία που έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή, ο Τάδε πουλήθηκε και πήγε εκεί και έπαιξε. Δεν δέχομαι ότι ο Ελγκάζ είναι καλύτερος του Ροντρίγκες και ο Γκουντέλη είναι καλύτερος του Τσίμιροτ. Με τίποτα. Ο Γκουντέλη, δε φίλε, είναι. Ή ο Σίλες είναι καλύτερος του Γλύκου. Ποτέ. Καλά, εννοείται αυτό. Ποτέ. Ο Μπαζούρ. 12 εκατομμύρια στη Βόλσπουργκ. Ποια είναι αυτή, ρε, Τι εντζίνε. Ξέρεις όμως τι γίνεται, ρε Δημήτρη. Όταν είσαι από την Ακαδημία του Άγιαξ, κακά τα ψέματα, έχεις μάθει τα βασικά σωστά. Στη Τβέντε ήταν. Μέχρι πρώτη. Γενικά. Ο Ζίγεχ ήταν στη Τβέντε. Α, ο άλλος είναι εκείνος. Άλλος είναι, αυτός ο αδύναμος που τον είδα. Ο Ελγκάζι είναι το δεξί του εξτρέμ, ο ανύπακτος. Ναι, ρε. Ναι, ρε, με πας, έπαιξε με εμάς, ρε. Υπάρχει, μπερδεύτηκα, δεν νόμιζα ότι ήταν στη Τβέντε. Ο Ζίγεχ είναι καινούριος, τώρα τον πήραν. Τώρα τον πήραν, αυτό είναι. Τώρα, το καλοκαίρι τον πήραν, τελευταία μέρα. Ρε παιδιά, ο Άγιαξ όταν έπαιξε με εμάς, δεν είχε κακή ομάδα. Ήταν παίχτες μικρής ηλικίας και φαινόταν ότι. Τους πιάνουν κορόιδο. Όχι, απλά έχει την εγγύηση ότι στην Ακαδημία του Άγιαξ έχει μάθει πολύ καλά τα βασικά. Έτσι. Έτσι. Εντάξει, γενικά η Ολλανδία δεν είναι για να αγοράζει. Δηλαδή παίρνουμε τον Γκλεν Σάλμον με 16 γκολ από την Μπρέντα και έρχεται εδώ και κάνει 4. Εντάξει. Και 4. Πάντως ο Άγιαξ είναι ακόμη μια απόδειξη το ότι υπάρχει μοντέλο ποδοσφαιρικό που μπορεί να συνδυάσει και το να πρωταγωνιστεί μια ομάδα σε επίπεδο εθνικό και να δίνει το παρόν σε ομίλου Champions League σχεδόν πάντα ή πάρα πολύ συχνά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα να είναι κερδοφόρα. Γιατί είναι όλοι προσαρμοσμένοι σε αυτή τη λογική στο πετάσμα του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αν εμφανιστεί PSV και πει δεν με ενδιαφέρουν οι ακαδημίες και αρχίζουν και κάνουν αγορές, θα του πάρει το κεφάλι. Αλλά εδώ ψάχνουν την κερδοφορία και ψάχνουν και μια συγκεκριμένη λογική. Δεν θα εμφανιστεί ένα να χαλάσει την πιάτσα. Δεν θα εμφανιστεί. Ναι. Δεν το θέλουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει παρά οικονομία. Είναι δομημένο το ποδόσφαιρο έτσι. Υπάρχει οικονομία απλή. Ναι. Δεν υπάρχει, ναι, παρά οικονομία. Ναι. Δεν υπάρχει ένα τύπο που θα ταχώνει και θα μπαίνει μέσα μονίμως και δεν θα τον πειράζει αυτό το πράγμα. Αυτό. Εγώ από την Ολλανδία δεν θα αγοράζα κάτι ποτέ. Δηλαδή, αν αυτό ο παίχτη που πήραμε τώρα, ο Ενρίκε, εμάς μας βγει επίπεδου Ροντρίγκες, που έτσι δείχνουν τα στοιχεία ότι θα μπορεί να την παίξει και να τα βγάλει τα λεφτά του, ο ΠΑΟΚ, χωρίς να κάνει τίποτα τρομερό,
έβγαλε 2 εκατομμυριάκια. Δεν είναι άσχημα. Χρειάζεται μια ομάδα να μην ματώνει χοντρά, να μπορεί να κλείνει τις χρονιές οικονομικά με μια, όχι κερδοφορία, αλλά τουλάχιστον χωρίς μεγάλα ανοίγματα. Είδατε, ο Παναθηναϊκός, πώς μας τον περιγράφανε, το μοντέλο του Παναθηναϊκού. Και ξαφνικά, 3 εκατομμύρια να σου λείπουν στο τέλος μια σεζόν, μπορείς να καταστραφείς. Όχι πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν, ας μην δαιμονοποιούμε τις πωλήσεις. Ο Μπαζούρ 12 εκατομμύρια, ο Γκουντέλη 6 εκατομμύρια, ο Ελγκάζη 7 εκατομμύρια. Ναι, αυτά που λες, κάνε τα δια 4 για Ελλάδα. Ο Γκουντέλη είναι ένα, για να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει η αγορά τα οχτάρια. Ο Γκουντέλη είναι ένα οχτάρι που πατάει σχετικά περιοχή. Που έχει 4-5 γκολ τη σεζόν, δες τα λικά που τόσο έχει και 4-5 ασίστ τη σεζόν. Ωραία. Είναι αυτό που σου λέω για τον Τσίμιρο. Το Τσίμιρο ότι επειδή δεν τα έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να σου φέρει αυτά τα νούμερα. Άρα κράτα τον εσύ να αποτελέσει μια σταθερά βρε αγόρι μου σημαντική. Ναι. Και πιστεύω ότι ο Άγιαξ έπαιξε 24 μάτς φέτος, μέχρι τώρα 6 γκολ 5 ασίστ. Στην Ολλανδία, εγώ έτσι όπως είμαι τώρα 100 κιλά, 100 δεν φεύγα. Ωραία. 5 ασίστ τις έχω, φίλε. Ποιος ελγάζει. Πάντως ο Άγιαξ πιστεύω εγώ ότι έπαιξε πολύ σωστά φέτος και το προφίλ του ότι έχω ανάγκη οικονομική και δεν έχω πρόβλημα να πουλήσω. Τράβηξε πολύ τα βλέμματα. Δεν το κάνει, δεν είναι. Του κάτσε και η μεταγραφή του Μίλικ με το που πήγε στην Νάπολη. Ο Μίλικ έπαιξε, έβαλε γκολ και Champions League αμέσως. Είναι sailing club, ξέρει να το κάνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Είναι νούμερο ένα η Πόρτο στον πλανήτη και νούμερο δύο είναι ο Άγιαξ. Ναι. Ό,τι και να λέμε τώρα. Και, όχι, λάθος. Νούμερο δύο είναι η Southampton και νούμερο τρία είναι ο Άγιαξ. Southampton τώρα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτυχε. Ναι, γιατί τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε για το παρελθόν. Εντάξει. Είμαστε, μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες οι ποδοσφαιρικές. Αυτόν τον κλαμπ που κάνουν έτσι τη δουλειά. Σοβαρότητα, μελέτη, προγραμματισμός. Κάτσε μας έμεινε τον Γκουντέλη. Ποιος Γκουντέλη, ρε. Ο Γκουντέλη στο μεταξύ δεν είναι και μικρός, είναι 27-28 πόσο είναι. Και τον Μίλικ δες. Τι κάνει τώρα, τι κάνει στο παγκόσμιο στερέωμα. Τραματίστηκε, τραματίστηκε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά 35 εκατομμύρια δεν δίνονται έτσι εύκολα. Ναι. Και γιατί είναι και το ποσό. Και τότε μας εξέπληξε. Βέβαια. Αλλά πήγε στην Νάπολη και έκανε φοβερό ξεκίνημα. Δεν υπάρχει Γκουντέλη. Άντε να το βρούμε πουθενά άλλο. Σε καμιά άλλη ομάδα. Στην καινούργια ομάδα που πήγε, ψάξω να. Ο Γκουντέλη. Ε, τον Άγιαξ. Κάτσε, πέσε σε νιουσφίς μέχρι να το βρω εγώ. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Καλά, πέραν από αυτήν την συνέντευξη του Σόρα στην, στον Στρόιντερ που πραγματικά εγώ καλά δεν... καλά να πάθει που τον πήρε συνέντευξη, αλλά δημοσιογραφικά είχε ενδιαφέρον το να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος. Κάθε μέρα μιλάει. Κάθε μέρα μιλάει. Και τι, έπρεπε να σηκωθεί ο άλλος, μάλλον να του δώσει τις μπουνιές, αυτό περίμενε. Το κακό είναι προφανώς ότι βλέπουν όταν μιλάει ο Σόρας ότι έχει νούμερα και τρέχουν όλοι κάθε μέρα να τον πάρουν συνέντευξη. Ναι, ναι. Κοίταξε. Εκεί έχει καταντήσει η κοινωνία. Τώρα αυτό είναι ένα δίλημα δημοσιογραφικό. Ότι τι κάνεις στις περιπτώσεις αυτές. Και πάνε όλοι τρέχουν, γιατί... περιμένουν στη σειρά να πάρουν συνέντευξη. Ναι, άκου να σου πω. Έχει ενδιαφέρον να τον πάρει συνέντευξη, αν είναι να σου απαντήσει στις ερωτήσεις. Κάθε μέρα μιλάει που... παντού. Θέλεις. Κάθε μέρα. Πλέον δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει. Τώρα αυτό το χθεσινό, εγώ δεν τρώω πρόλογο, ήταν τεχνητό. Δεν το συζητάω. Έχει καταλάβει ο Σόρας, μπορεί να παραγγέλνει και, και έρευνες, ότι ο κόσμος, ακόμα και το Στρόιντερ, θέλει να ακούσει ότι θα φάει. Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η επίθεση εναντίον του Γιάννη Πρετεντέρη και όλοι στο Facebook ξεσάλωσαν και κράζανε. Έτσι. Λες και λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ ρε φουκαρά που βγαίνεις και λες καλά να πάει ο Πρετεντέρης. Και έχει ψηφίσει και συνεχίζει και ψηφίζει όλους αυτούς, σε φταίει ο Πρετεντέρης. Ο Πρετεντέρης είναι αυτός που είναι. Ξέχασε το να βάλει τον στο χρονοντούλαπο και αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη τιμωρία του. Το να, να ευνοείς και να επικροτείς επιθέσεις εναντίον του. Γιατί τον χαστούκησαν, λέει, τον δίναν, τον κάνανε. Βλέπεις, τα βλέπει και αυτά ο Σόρας, ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός αγαλιάζει όταν μαθαίνει ότι κάποιος έφαγε ξύλο. Ότι παλιά πίσα και πούπουλα τους ρίχνανε. Λοιπόν, βγήκε και είπε στο Στρόιντερ αυτό. Θα σου ρίξω κλωτσικές, θα σε κάνω Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα είναι viral, συζητιέται παντού. Είναι και στα social media, είναι και στις τηλεοράσεις. Το περνάμε. Είναι ένα δείγμα γιατί το αναφέρουμε. Γιατί θα έχουμε σε λίγο εκλογές. Και ο Σόρας είναι κοντά στο να πάρει 3%.
Είναι κοντά στο να μπει στη Βουλή. Αυτή η κατάσταση παντού ευνοεί το λαϊκισμό και όποιος λέει τις μεγαλύτερες βλακίες ανεβαίνει και κερδίζει. Ναι. Και ικανοποιεί το θυμικό. Σε όλο τον κόσμο πλέον. Του κόσμου, ναι. Ακριβώς. Βλέπετε τι έγινε και στην Αμερική. Και πρέπει για άλλη μια φορά να πάθουμε για να μάθουμε. Να το ζήσουμε και αυτό για να μάθουμε. Να ζήσαμε και το θέμα του Λεβέντη που ήταν ένα ήπιο, ήταν στα όρια του Χαβαλέ, ας πούμε. Πλέον εντάξει, ο Λεβέντη. Η Χρυσή Αυγή πια έχει παγιωθεί, είναι αυτό που είναι έτσι όπως είναι. Σταθμισμένο και τώρα ξαφνικά σου λέει: τι, οι μάγκες είναι εκεί στη Χρυσή Αυγή. Θα βγούμε και εμείς με κόκκινο. Έχουμε λίγο αρχαιοελληνικό να δώσουμε. Έχουμε λίγο πατριωτικό και ένα τεράστιο ψέμα του στυλ. Θα σας. Μην πληρώνετε τις τράπεζες. Μην πληρώνετε. Εμείς με το δάνειο εδώ, τα ομόλογα, το ομολογιακό του Σόρα. Και άλλοι έβγαλαν κίνημα, δεν πληρώνω. Άνα, μπράβο. Και βγήκαν κυβέρνηση. Και βγήκαν κυβέρνηση και μετά λέγανε: δεν είναι σωστό αυτό, να μην πληρώνετε τα διόδια και έτσι οι ίδιοι που τα είπαν. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλα πια. Μπροστά στα μούτρα μας κοροϊδεύουν. Τότε όμως, καλά τα λένε. Τότε. Ρε φίλε, καλά τα λένε αν τα κάνανε. Τι να κάνανε. Βγήκαν και δεν τα κάνανε. Δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω στα λεωφορεία, δεν πληρώνω τους φόρους, δεν πληρώνω δεξιά, πληρώνω αριστερά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό στα όρια της γελοιότητας. Πάντως προετοιμαστείτε, διότι και με αυτό που έγινε σήμερα, αλλά και γενικά με πολλά τέτοια μικρά που κάνει ο Σόρας, είναι έτοιμος να μπει στην Ελληνική Βουλή. Δεν κλέχθηκε ο Τράμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα από την άλλη έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα πράσινα φανάρια τα λεγόμενα. Μποτιλιαρίσματα και στον περιφερειακό. Πολύ υπομονή θα πρέπει να δείξουν οι οδηγοί αυτές τις ώρες. Η διασταύρωση στα πράσινα φανάρια λίγο πριν το αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένει κλειστή από τις 6 τελικά χθες το απόγευμα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής και του νομού Θεσσαλονίκης των Ανατολικών βρίσκονται εκεί. Κλειστό είναι και το τελωνείο Ευζώνων από χθες. Ενώ αποφασισμένοι να φτάσουν και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα είναι οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι σήμερα στις 11 συγκεντρώθηκαν και στην διασταύρωση Σιδηροκάστρου στο ύψος του Λευκώνα και γενικά κλείνουν, ανοίγουν το μέρος. Ταυτόχρονα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί είχαμε ουρές χιλιομέτρων, αυτά με κατεύθυνση ανατολικά, καθώς ήταν κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων. Σας είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνουν αυτά. Το ίδιο θα συμβεί το απόγευμα, έτσι, γι' αυτό το λέμε. Αλλά αυτή τη φορά το μέτωπο θα είναι δυτικά και εκεί θα είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ουσιαστικά έχει μελετηθεί ότι είναι το ανάποδο σε κίνηση συνήθως. Το πρωί είναι πολύ βαριά, 8, 9, 10 η ώρα το πρωί η κίνηση προς δυτικά, άρα κλείσανε το άλλο ρεύμα το πρωί. Και τώρα θα γυρνάνε από την Δυτική Θεσσαλονίκη προς ανατολικά το απόγευμα οι άνθρωποι που δούλευαν. Οπότε κλείνει το άλλο ρεύμα, το δυτικό, και τουλάχιστον θα είναι λίγο μικρότερη η ταλαιπωρία. Να έχετε το νου σας, διότι πάλι θα βρίζετε το απόγευμα. Με αυτά και με αυτά κλείνουμε. Για τον Κουντέλη που λέγαμε, πέρυσι σε 46 μάτς είχε 5 γκολ και 8 ασίστ στον Άγιαξ. Και φέτος ο παίκτης που πήρε μεταγραφή στην Κίνα με τα 6 εκατομμύρια. Φέτος έχει λιγότερα, έχει σε 13 μόνο παιχνίδια 2 γκολ και 2 ασίστ ο Σέρβος. Ο Άγιαξ που συνεχίζει, πουλάει τα πάντα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μικρός πήγε πάντως στην Κίνα. Το 91 βλέπω είναι. Ναι, ναι. Ότι 26 χρονών δεν είναι. Από πέρσι πήγε στην Κίνα. Αυτά με τις πωλήσεις. Έχει γίνει καταρχήν, λέμε για τα λεφτά που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολλά πλέον τα λεφτά που παίρνουν οι μάνατζερ που διακινούνται από αυτές τις μεσητείες, ρε παιδί μου. Είναι πολύ μεγάλη βιομηχανία. Δηλαδή, πολύ σημαντικό να έχεις και έναν άνθρωπο να σε εκπροσωπεί. Αλλιώς προκύπτουν οι προτάσεις, αλλιώς δίνονται οι υπεραξίες. Εντάξει, πλέον είναι προϊόντα οι ποδοσφαιριστές. Και είναι. Πώς θα το πουλήσεις κάτι. Δεν είναι ότι κοστίζει τόσο, γιατί ξέρουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ντομάτα είναι. Ντομάτα είναι και είναι καλοκαίρι. Πόσο κάνει ντομάτα, μισό ευρώ. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το βάλεις σε ένα ωραίο περιτύλιγμα και να το πουλήσεις, γιατί είναι σαν μετοχή ο ποδοσφαιριστής. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις επόμενες. Μπορεί να σου παίξει, μπορεί και να μην σου παίξει. Και έτσι διακινούνται εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια θα έλεγα, ανά τον κόσμο. Λοιπόν, το πρόγραμμα για την ομάδα μπάσκετ ανακοινώθηκε από τη FIBA. Τα μάτια με την Παρτιζάν. ΠΑΟΚ Παρτιζάν 8 Δευτέρου στις 9 το βράδυ, την άλλη Τετάρτη. Ναι. Και Παρτιζάν ΠΑΟΚ 22 Δευτέρου 6:30.
Δεν έγινε κάποια αλλαγή. Την ημέρα που παίζει το Σάλκε ΠΑΟΚ, θα έχει και Παρτιζάν ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ωραία. 6.30 είναι το μπάσκετ. Λογικά το ποδόσφαιρο θα είναι 8. Κάτι είχαν πει και για τον Άρη. 7. Τι ώρα. Νωρίς είχαν πει. 7 νωρίς. Για το μάτς της Σάλκε με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και στις 8 του μηνός, λογικά έχεις ποδόσφαιρο. Κύπελο. Κύπελο. Σήμερα μαθαίνεις αντίπαλο. Ναι. Αν θα είναι Όφη ή Ξάνθη. Μάτσι στην πολύ Ξάνθη σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί να γίνει και 9, βέβαια. Να αποκλείεται. Ναι, εντάξει, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι ενδεχόμενες ημερομηνίες. Λογικά, επειδή ξέρουμε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ Κυριακή, δύσκολα να παίξει Τρίτη. Απλά δεν ξέρουμε αν θα παίξει Πέμπτη. Μπορεί να παίξει Πέμπτη, γιατί είναι Ξάνθη ΠΑΟΚ, αν θα περάσει Ξάνθη. Και ακολουθεί και Ξάνθη ΠΑΟΚ. Άρα είναι οι ίδιοι όροι για τις ομάδες. Μπορεί να βάλουν Πέμπτη και Κυριακή. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Άρα Κυριακή έχει και τη μία εβδομάδα και την άλλη ο ΠΑΟΚ, οπότε ή Τετάρτη ή Πέμπτη, αναλόγως πώς θα κρυθεί από το πρόγραμμα. Αυτά προς το παρόν. Μεταγραφές κάνουν οι ομάδες. Ο Παντελιάδης πήγε στον Ατρόμητο, είναι ο αριστερός μπακ με τις δυνατές εκτελέσεις πλαγίων, είναι αυτός που ήταν στην Ομόνια. Και πανευρωπαϊκά αναφερθήκαμε. Αυτά προς το παρόν. Συνέχεια εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο με Χρήστο Τσαλτίδη. Και μία ώρα για τον Άρη.